Καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους σας. Λίμπερο 107,4 στον FM. Ράδιο Μαρμίτα. Άλλη μια εκπομπή με Ζάχο Ντρούλινγκ Γρηγοριάδη απέναντί μου. Περιχαρή και Τάσο Τρέγια Ιατρόπουλο. Ξεκινάει σήμερα. Συντροφιά παρέτσα θα είμαστε μέχρι και τις 11. Ως είδα έτσι ένα ελαφρύ χαμόγελο, έχεις έτσι. Καταρχήν δεν άνοιξε σωστό. Για δες το χρώμα. Σου άνοιξε. Ναι, εγώ σε ακούω μια χαρά. Μ' ακούω σοβαρά. Ναι, εγώ δεν μ' ακούω, περιμένω. Άνοιξε μου λίγο το. Τα... Καλή. Είναι λίγο δύσκολο. Ναι, ναι. Περιμένω. Ναι. Έλα, θυμίστε. Έλα. Άνοιξε, άνοιξε, άνοιξε. Κι άλλο. Όχι, δεν ανοίγει. Εντάξει, ρε φίλε, κάτσε. Έλα, σε βολέψω. Περίμενε. Γεια, γεια, τίποτα. Εντάξει, καλά είσαι, με χαρά είσαι. Τέλος πάντων, για να το είμαι το δω, γιατί αυτά είναι. Εγώ σε ακούω μια χαρά πάντως. Τέλος πάντων, αν με ακούς εσύ, εγώ δεν με ακούω πάντως ή τα ακουστικά μου είναι νεκρά, θα φορέσω τα άλλα. Καθόλου δεν ακούς. Ο τίποτα, σοβαρά νεκρό. Βάλ το λίγο σε ένα... Το άλλαξα, το άλλαξα κιόλα. Δεν γίνεται. Τώρα, ναι. Ε, το, τη μουσική την ακούω, τον, ναι. Τον εαυτό μου δεν ακούω, τέλος πάντων. Θέλει λίγο περισσότερο, δεν ξέρω. Άστο ρε παιδί μου, εντάξει, εφόσον ακούγομαι μια χαρά. Τώρα. Άστο, άστο, να μην θα έρθω μετά. Λοιπόν, όντως, ράδιο Μαρμίτα, μέχρι τις 11 η ώρα θα σας κρατήσουμε συντροφιά. Έχουμε πολλά να πούμε και να σχολιάσουμε. Το κομμάτι που παίζει είναι συμβολικό. Συμφωνώ έτσι, απόλυτα τον, πραγματικά με την επιλογή σου. Για τον εθνικό έρωα τον Καραγκιόζη. Εσύ προφανώς για άλλους λόγους το λες, εγώ για άλλους λόγους το λέω. Αντιπροσωπεύει 100%. Την, και φωτογραφίζει το ελληνικό ποδόσφαιρο γενικά. Συμφωνούμε μέχρι έτσι, εδώ. Το ελληνικό πρωτάθλημα, πραγματικά. Συμφωνούμε. Το λέγαμε, αλλά δεν πιστεύαμε ότι μπορεί η ασυδοσία, μπορεί η αναξιοπρέπεια, μπορεί η θηλυπρέπεια να φτάσει σε αυτό το σημείο. Δηλαδή, τα έχουμε δει όλα. Όπως νομίζω προέβλεψα σωστά, βέβαια έπεσα έξω. Θεωρούσα ότι η Ξάνθη θα πέσει, αλλά δεν γινόταν. Έλεγα ότι στην Ελλάδα θα γίνει και αυτό, ρε παιδί μου, να διαχωριστούν τα δύο πράγματα, γιατί η Ξάνθη είναι Ξάνθη και ο ΠΑΟΚ είναι ο ΠΑΟΚ. Αν θυμάσαι από την πρώτη μέρα που έσκασε το θέμα, είπα ότι η Ξάνθη θα πέσει και ο ΠΑΟΚ δεν θα τον πειράξουν, αλλά ψεύω ότι θα έχει απώλειες. Τότε εκείνη τη μέρα στο είπα απώλειες από αυτό το πράγμα. Βέβαια, και χθες είπα ότι, αν θυμάσαι, sorry, αν τελειώσω. Παρακαλώ. Χθες είπα ότι στην ουσία αυτή η υπόθεση θα στερήσει στον ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα, κάτι που νομίζω ότι θα γίνει, αν και τώρα διαβάζω κάτι, διάβασα εδώ, τώρα δεν ξέρω αν ισχύει βέβαια. Λέει ότι, δεν ξέρω αν έχεις γνώση, αφήνει λέει, ο νόμος έτσι πως κατατέθηκε, αφήνει λέει ένα παράθυρο, οι όποιοι βαθμοί κάνουν και από τις δύο ομάδες να ισχύσουν από, το δεύτερο, από την επόμενη χρονιά. Αφήνει αυτό το παράδειγμα. Δεν ξέρω αν το διάβασα σωστά. Τώρα ακούω το. Κάτσε λίγο. Ναι, όχι αυτό, τίποτα. Βέβαια, λησμόνησες να βάλεις μέσα στη σκέψη σου και στου υπολογισμού σου. Ποιο? Το ότι την Πέμπτη εκδικάζεται μια υπόθεση για τον Ολυμπιακό για τα στημένα. Για στημένα παιχνίδια. Να εκδικαστεί κατά. Και ενδεχομένως. Να πέσει και ο Ολυμπιακός. Και ενδεχομένως οι αποφάσεις. Ναι, να συμψηφίσουν. Δεν υπάρχει κανένα λόγο συμψηφισμού. Η μόνη ομάδα. Συμφωνώ. Που πρέπει να τιμωρηθεί όλοι, ξέρουμε ποια είναι. Γιατί όλοι αναπαράγουμε στην ατζέντα των δικαστηρίων, των δικαστικών αιθουσών κτλ. Την υπόθεση πολυδιοκτησίας από ένα πολύ καλοστημένο παιχνίδι που δημιουργήθηκε. Όλοι ξέρουμε πώς, κατά την άποψη πάντα του κυρίου Γκαγκάτσι που είπε χθες, από εντολοδόχο τον συγκεκριμένο υφυπουργό, όπως είπε ο κύριος Γκαγκάτσι χθες σε τηλεοπτική εκπομπή. Όλοι ξέρουμε πώς στήθηκε αυτό το παιχνίδι για να τη γλιτώσουν κάποιοι. Όχι, να μην με μορφές συμψηφισμού. Όχι, δεν έτσι, υπάρχει αυτό. Και να ξεχαστούν κάποιες υποθέσεις, γιατί όλοι ασχολούμαστε με την πολυδιοκτησία, δεν ασχολούμαστε με το αγωνιστικό, με το ελληνικό ποδόσφαιρο κτλ. Και έχουμε ξεχάσει ποιοι είναι κατηγορούμενοι για τον Αρκόπλιο, για τον Ουρουάν, που χάθηκαν 8 ψυχές, 8 μάρτυρες πέθαναν μέσα σε μερικούς μήνες για να μην μπορέσουν να καταθέσουν. Κάποιοι εισαγγελείς παραιτήθηκαν, κάποιοι άλλοι μετανάστευσαν. Δεν μιλάμε για την υπόθεση των δολοφόνων του Τζίλου, οι οποίοι πήγαν να δολοφονήσουν ένα διαιτητή με τσεκούρι, πήγαν να το σκοτώσουν έξω από το σπίτι του. Δεν μιλάμε για τους δολοφόνους οι οποίοι έστειλαν σφαίρα στον πρόεδρο της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, στον κύριο Γραμμένο. Αυτό ισχύει. Φυσικά. Δεν μιλάμε για το ποιοι είναι οι ένοχοι για τις εξτρεμιστικές επιθέσεις στην οικογένεια του κυρίου Ευαγγέλου.
πετώντας κροτίδες, πετώντας πυρσούς και τέτοια, τρομοκρατώντας μια ολόκληρη οικογένεια με μικρά παιδιά κτλ. Δεν μιλάμε για το καμένο σπίτι του κυρίου Μπίκα. Δεν μιλάμε για τις τόσες επιθέσεις που έχουν γίνει. Ποια ομάδα είναι από πίσω? Και για τα καμένα αμάξια, μην τα ξεχνάμε και αυτά, έτσι. Και για τα καμένα αμάξια, ναι. Άλλο, υπάρχει κάτι? Γιατί είπα καμιά 6-7 περιπτώσεις. Για όλα. Οι οποίες μιλάμε τώρα για 2 τόνους πρέζα. Για όλα είπαμε. Εσύ τώρα μιλάς για ένα καμένο αμάξι, το ένα παράπτωμα και το άλλο παράπτωμα. Όχι, όχι. Ξεχάσαμε όμως. Δεν συμφωνώ, το ένα είναι χειρότερο παράπτωμα. Ξεχάσαμε όμως. Το ένα είναι χειρότερο. Δεν τα βάζω στην ίδια βαθμίδα. Δεν θα διαφωνήσω. Θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σου. Δεν είναι το ίδιο. Θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σου. Αλλά εδώ μόνο για αυτό που λες. Εγώ να πω, εντάξει, και για αυτή την υπόθεση να σου πω την αλήθεια. Να μην μιλάμε και πολύ, γιατί όποιος και πολύ μιλάει δεν ζει και πολύ. Αυτό αν όντως είναι έτσι, ρε παιδί μου, και αποδειχτεί. Ο Ολυμπιακός τι σχέση έχει? Ποιο? Αυτό. Ποιο απ' όλα? Αυτό για το Nor One. Ναι. Πρέπει, αν είναι έτσι όπως θα είναι, πρέπει ο πρόεδρός του, ξέρω εγώ, να έχει ανάλογες συνήθειες. Αυτό, αυτό θα πρέπει να κάνεις σε μία ερώτηση σε κάποιο νομικό, όχι σε μένα. Το άλλο που λέει για τον Τζίλο, έχεις δίκιο. Το ότι υπάρχουν προφανώς υπάρχουν έσοδα από μια παράνομη δραστηριότητα. Α, το πότε ναι, τα οποία λειτουργήσαν, ναι, ξέρω εγώ. Ναι. Σε αυτό, αν υπάρχει ο ειδικός νόμος, έχεις δίκιο. Νομίζω ότι υπάρχει ο ειδικός νόμος. Ναι, δεν το ξέρω. Εγώ δεν το ξέρω. Ή αν δεν υπάρχει, καλό θα είναι να τιμωρηθεί το φυσικό πρόσωπο το οποίο είναι πίσω από όλο αυτό. Αυτό είπα. Δεν είναι. Εγώ δεν λέω ότι είναι κάτι επιλήψιμο για το ποδόσφαιρο. Αυτό δεν το κρίνω εγώ. Αν είναι προϊόν. Αλλά που είπε έχουν σχέση με το ποδόσφαιρο. Αυτό δεν είναι. Ναι, αν είναι προϊόν, τέλος πάντων απαγορευμένο για το ελληνικό ποδόσφαιρο αυτό που έχει γίνει με τον Ουρουάν. Δεν είμαστε νομικοί, ούτε εισαγγελείς, ούτε δικαστές. Εντάξει, είμαστε απλή ραδιοφωνική παραγωγή που δεν ξέρουμε τι ισχύει με τον νόμο. Αλλά έχουμε και κρίση. Αυτό εντάξει, έχουμε και άποψη και δεν είμαστε χθεσινοί. Μέσα στο καπάνι μεγαλώσαμε από 5 χρονών. Ούτε μπορούμε να κρυφτούμε πίσω από το δάκτυλο. Εντάξει, 6 χρονών ξέραμε τι μας γινόταν στη ζωή μας. Για όλες περιπτώσεις. Εντάξει, και καταλαβαίνουμε πάρα πολλά πραγματάκια. Λοιπόν, όλοι λοιπόν έχουν ξεχάσει την υπόθεση Τζίλου. Εντάξει, όπως και ο κύριος Αυγενάκης. Τώρα θα μου πει ο κύριος Αυγενάκης δεν ήταν όταν συνέβη η υπόθεση Τζίλου. Ναι, δεν όφιλε όμως να δείξει μια διαφορετικότητα. Από τον προκάτοχό του να δείξει ότι κάτι προοδεύει, ότι ήρθε μια καινούργια κυβέρνηση η οποία ενδιαφέρεται για να υπάρχει διαφάνεια. Νομίζω ότι έπρεπε πρώτα απ' όλα να γίνουν αυτές οι υποθέσεις στα ελληνικά δικαστήρια, να βγουν οι αποφάσεις και να δικαστεί και ο ΠΑΟΚ. Ναι. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος πραγματικά είναι γελίο αυτό που συμβαίνει, δεν έχει γίνει ξανά στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Μία ομάδα στην οποία εισηγείται μία στημένη επιτροπή επαγγελματικού αθλητισμού, όπως είπε ο κύριος Γκαγκάτσης εχθές από τον εντελοδόχο τον κύριο Αυγενάκη. Είναι τα λόγια του κύριου Γκαγκάτση, δεν είναι δικά μου. Έτσι. Λοιπόν, βγάζει μία εισήγηση για να τιμωρηθεί ο ΠΑΟΚ. Έχοντας διορίσει 2 μήνες πριν 2 ανθρώπους από τον Πειραιά ως πρόεδρο και ως τακτικό μέρος που έχει δικαίωμα να ψηφίζει μέσα από τον Πειραιά. Και αφορά καταγγελία ομάδας του Πειραιά και ορίζονται από τον κύριο Αυγενάκη. Να σα αφήσω τότε μετά. 2 μέλη τα οποία είναι μέσα από το Πανεπιστήμιο του Πειραιά. Και ο ένας έχει μάλιστα και δικαίωμα ψήφου, η οποία μετράει διπλή. Δεν καλούνται και 2 τακτικά μέλη. Δεν τα ενημερώσα, λέει εγκαίρως. Και βγαίνει η απόφαση 3-2 τέλος πάντων. 4-1 βγήκε τόσο η απόφαση. 3-2 βγήκε η απόφαση. Okay. 3-2 βγήκε για το αν θα τιμωρηθεί ή όχι, αν θα τιμωρηθούν ή όχι οι ομάδες. 4-1 βγήκε η απόφαση. Πρωτοδίκως βγήκε 4-1. 3-2 για την ποινή. Έτσι αυτό λέμε. Έτσι γράφει. Εάν έβγαινε η ποινή 2-3 δεν θα γινόταν τίποτα. Όχι, άλλο λέμε. Ναι. Για το αν υπάρχει δίκαιο ή άδικο σε αυτό που τους κατηγορεί, βγήκε 4-1. Ναι. Για την ποινή βγήκε 3-2. Ναι. Αν λοιπόν για την ποινή έβγαινε 2-3, η ουσία ήταν 4-1. Ναι. Άρα αυτοί που λένε να τιμωρηθεί ο ΠΑΟΚ ήταν 3-2. Μάλιστα. Χωρίς να κληθούν τα υπόλοιπα 2 μέλη. Μάλιστα, ο ένας λέει. Όχι, όχι. Μάλιστα, ο ένας λέει, ο ένας που ψήφισε ήταν ο ένας από τους 2 που λες. Έτσι λένε. Ότι ο ένας από τους 2 που όρισε. Και οι 2 ψήφισαν από αυτούς που λέω. Όχι, ο ένας ψήφισε. Και οι 2 ψήφισαν. Και ο πρόεδρος ψήφισε. Διαφορετικές πληροφορίες έχουμε. Μάλλον. Όπως λες τον κύριο Γκαγκάτση, εγώ άκουσα τον κύριο Τσαλτίδη, έτσι. Και εγώ μεταφέρω. Και εσύ τι, του Γκαγκάτση μας κάνεις. Και εσύ του Γκαγκάτση μας, γιατί γελάς. Εντάξει. Μας μεταφέρεις του Γκαγκάτση. Τώρα μιλάμε για τον αντιπρόεδρο και διευθύνων σύμβουλο της ΠΑΕ ΠΑΟΚ.
Ναι. Και μιλάμε για τον αντιπρόεδρο τη ΠΑΕ. Okay. Πάοκ είναι έτσι. Μιλάμε για έναν αντιπαοξή δηλωμένο. Ο οποίος κάθε μέρα πολεμά τον Πάοκ. Ναι. Έτσι, με τον δικό του τρόπο. Καλά κάνει, δικαίωμά του είναι. Δεν τον μπορεί να κάνει τον κύριο Τσαλτίδη. Ναι, και μιλάμε για τον αντιπρόεδρο του ΠΑΟΚ που βγήκε χθες σε δημόσιο κανάλι. Καλά έκανε. Και είπε μέσα στα μούτρα του Αυγενάκη ότι είναι ταλμένος. Καλά έκανε. Δικαίωμά του και. Τώρα ξέρουμε και τι λέμε δηλαδή. Ναι, αλλά δεν μπορεί να λέμε ότι αυτό είναι επειδή τα λέει ο κύριο Γκακάτση είναι έτσι και επειδή τα λέει κάποιο άλλο κάτι άλλο δεν είναι έτσι. Ναι, κοίταξε. Δεν έχει περισσότερο. Το ότι είναι έτσι. Οι αποδείξει. Το ότι είναι έτσι αλλιώ. Οι αποδείξει. Ωραία. Εντάξει, τώρα ο συγκεκριμένο κύριο που λε μα έλεγε ότι. Έρχεται με καθαρή μεταγραφή ο Ντουρμισάη από τον Ολυμπιακό. Καθαρότατη. Εντάξει. Καθαρότατη. Ναι, ο Ντουρμισάη είναι δανεικός από τον Ολυμπιακό. Θέλετε, δεν θέλετε. Αχα. Ψαχτείτε κι εσείς και τα site σας. Και όλοι σας εκεί δεν πέρα έπρεπε μέσα. Να παίξουμε με τον Πάο. Δεν έπρεπε να παίξουμε τον Πάο για να ικανοποιήσουμε εσάς. Δεν κατάλαβες. Σου είπα, εγώ είπα κάτι τέτοιο. Πώς. Εγώ. Για να παίξουμε τον Πάο. Μη βάζεις λόγια που δεν έχω πει. Για να παίξουμε τον Πάο έπρεπε για δύο μέρες να είναι δανεικό. Εγώ ανέφερα ότι έπαιξε, αν έπαιξε με τον Πάο και όχι. Μα ήταν η μόνη περίπτωση για να παίξουμε εγώ τον Πάο. Εγώ ανέφερα, σε ρωτάω ξανά, αν έπαιξε με τον Πάο. Όχι, μα λες είναι δανεικός. Εγώ λέω ότι ήρθε ως δανεικός από τον Ολυμπιακό. Ήρθε για δύο μέρες και μετά έχει κανονικό συμβόλαιο. Πώς ήρθε ως δύο μέρες. Τώρα τι να κάνουμε, ρε φίλε, σου είπα. Για δύο μέρες σαν δανεικός. Μπράβο. Όχι. Τελειώσαμε. Άρα δικαιώνομαι. Και δεν δικαιώνεται το site που τα έγραφε και η επιμονή που είχε ο συγκεκριμένος κύριος. Πώς δεν δικαιώνεται. Δεν δικαιώνεσαι γιατί αυτό που μας είπες. Ναι. Χθες τον τώρα, κύριο, τώρα δηλαδή έχει καθαρή μεταγραφή ο Ντουρμισάη. Πόσο τον πήρατε, συμβόλαιο, πόσα λεφτά. 400.000. Για πόσο χρόνο, για πόσο χρόνο. Τι για πόσο χρόνο. Ναι, το συμβόλαιο μπορείτε να μας το δείξετε. 200 και 200. Μπορείτε να μας το δείξετε το συμβόλαιο. Θα το δείξουμε. Το βγάλατε πουθενά. Θα το δείξουμε. Άντε να το δούμε. Όταν κατατεθεί στην. Άντε να το δούμε. Θα το δείξουμε. Άντε να το δούμε. Και δεν το λέω εγώ. Κοίτα λίγο το δανεικό, δεν το λέω εγώ. Το λέει η ανακοίνωση τη ΕΠΟ. Εγώ λέω. Τη Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Εγώ λέω. Για να μην φύγουμε από το θέμα. Για τον κύριο Γκαγκάτση που είπε. Σήμερα προσπαθούν κάποιοι κύριοι. Και μετά θα πω εγώ. Okay. Προσπαθούν κάποιοι κύριοι, γιατί έτσι το αποφασίζουν, να στερήσουν και να κλέψουν άλλο ένα πρωτάθλημα μέσα σε δύο χρόνια από τον ΠΑΟΚ. Mm-hmm. Γιατί βλέπουν ότι στο αγωνιστικό δεν μπορούν. Ακόμα και ο ΠΑΟΚ που είναι μετριότατος στις τελευταίες αγωνιστικές, είναι πρώτος άλλη μια φορά πάνω από το Ολυμπιακό στη βαθμολογία. Δεν το αντέχουν αυτό το πράγμα και επιβεβαιώνονται οι δηλώσεις, οι προφητικές δηλώσεις του κυρίου Μαρινάκη. Mm-hmm. Και του κυρίου Θεοδωρίδη ότι ό,τι και να γίνει, θέλετε δεν θέλετε, εμείς το πρωτάθλημα να το πάρουμε. Με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Επιβεβαιώνονται σήμερα. Mm-hmm. Με μια κυβέρνηση η οποία έχει στα χέρια της μόνο μια εισήγηση από την ΕΕΑ, την υιοθετεί και μέσα σε 15 ώρες περνάει μια τροπολογία αυτή τη στιγμή μέσα στη Βουλή, την οποία θα ψηφίσει 100%, η οποία λέει, ότι. Δεν θα υποβιβάζονται, λέει, ομάδες για τέτοια παραπτώματα που κατηγορεί το ΠΑΟΚ και ξανά. Δηλαδή, μας κάνουν και χάρη. Γιατί ο ΠΑΟΚ πήγαινε στο κανονικό δικαστήριο με τακτικό δικαστή, θα αθωωνόταν. Θα μιλήσω μετά. Εντάξει. Λέει λοιπόν αυτή η ντροπολογία, γιατί είναι ντροπολογία, δεν είναι τροπολογία, ότι θα τιμωρούνται, λέει, ομάδες με μείον 5 έως μείον 10 βαθμούς. Αν δεν είναι αυτό ντροπή, αν δεν είναι αυτό δώρο προς μια ομάδα στην οποία ο φυσικός ηγέτης της, ο βασικός χρηματοδότης της είναι υπόδικος για κακουγηματικές πλάξεις, για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης κτλ. Βέβαια, για τον άνθρωπο να ξέρουμε και τι λέμε, έτσι. Θα αποφαθεί δικαιοσύνη. Εγώ λέω γιατί κατηγορείται. Εντάξει, τώρα την Πέμπτη έχει μια υπόθεση για στημένα κτλ. Και στην ουσία κάνουν αυτό που θέλει ο συγκεκριμένος κύριος. Το έχει δηλώσει κιόλας ότι θέλετε, δεν θέλετε το πρωτάθλημα το πάρουμε εμείς. Εντάξει, τα συμπεράσματα είναι δικά σας. Εντάξει, το τι γίνεται και το τι δεν γίνεται. Μία επιτροπή πάλι του αθλητισμού, η οποία συνεδρίασε πρώτη φορά στην ιστορία της στα 18 χρόνια λειτουργίας, πόσα είναι, δεν ξέρω, κάπου εκεί. Πάντα συνεδρίαζε Πέμπτη, συνεδρίασε Δευτέρα και έβγαλε την απόφασή της, παιδιά. Δηλαδή είχε διαβάσει 500 σελίδες, τις διάβασε μέσα σε 2-3 ώρες, μπαμπαμ λένε όλες, και έβγαλε την απόφασή της συγκεκριμένη επιτροπή. 5 λεπτά πριν ξεκινήσει το ματς, ΠΑΟΚ Βόλος. Που σε αυτό το ματς ο ΠΑΟΚ με νίκη πέρασε άλλη μία φορά τον Ολυμπιακό Πειραιώ στη βαθμολογία. Εντάξει, τι κάνει νιάου νιάου στα κεραμίδια. Δηλαδή, να σταματήσουν κάποιοι κύριοι εκεί από την πρωτεύουσα να παίζουμε την νομοσύνη του κόσμου. Θέλετε να δίνετε εσαΐ το πρωτάθλημα στο χορηγό σας? Θέλετε να παίρνει το πρωτάθλημα Ολυμπιακός? Ανακοινώστε το. Βγάλτε μια ανακοίνωση και πείτε. Όχι τίποτα άλλο. Να σταματήσουμε να πηγαίνουμε στο γήπεδο.
να σταματήσουμε να κάνουμε ραδιόφωνο, να σταματήσουμε να διεκδικούμε και εμείς μία διάκριση, να σταματήσουμε να έχουμε ένα κρυφό όνειρο ότι μπορούμε να πάρουμε κάποιο τίτλο, εμείς, η ομάδα του Άρη, η ομάδα του Ηρακλία, αν θα ξανανεύει στην πρώτη κατηγορία κτλ. Να σταματήσουμε να έχουμε τα όνειρα εμείς εδώ στη Βόρεια Ελλάδα. Να τα δώσετε όλα στον Ολυμπιακό, να τα δώσετε όλα στο φίλο σας τον Μαρινάκη, με τον τρόπο που επιλέγετε, που για μένα είναι ένας θηλυπρεπής πραγματικά τρόπος, που όμοια τέτοια περίπτωση στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου δεν έχει ξαναγίνει. Γι' αυτό όταν σας λέμε γάβρι τα 44 πέτσινα ψεύτικα που έχετε πάρει, αυτό εννοούμε. Υπάρχουν 10 γάβροι να βγουν σήμερα και να έχουμε αντιπαράθεση να μου πούνε πώς νιώθουνε. Ή να συμφωνήσουν. Εγώ λέω θα συμφωνήσουν τα περισσότερα από τα δικά μου λεγόμενα σήμερα. Γιατί και οι ίδιοι Ολυμπιακοί, αυτοί που είναι πετσιά Ολυμπιακοί και αγαπάνε το σήμα του Ολυμπιακού και όχι τον εκάστοτε πρόεδρο του Ολυμπιακού, που πολλοί από αυτούς έχουν πάει και φυλακή, σήμερα για το ότι γίνεται, που στην ουσία θέλουν να χαρίσουν ένα ποτάσμα ακόμα στον Ολυμπιακό, σήμερα ντρέπονται. Ντρέπονται για την ομάδα που αγαπούν. Ντρέπονται για την ομάδα που υποστηρίζουν. Ντρέπονται για τη φωνέλα που φοράνε και πάνε στο γήπεδο. Και αυτή την ντροπή δεν είναι οι υπέτειοι οπαδοί, οι καθαροί οπαδοί του Ολυμπιακού. Είναι κάποιοι άλλοι που είναι ψηλά στην κεφαλή αυτού του συλλόγου, που πραγματικά ντροπιάζεται στα μάτια όλου του ελληνικού λαού, που πραγματικά αγαπά τη δικαιοσύνη και αγαπά την αλήθεια. Τώρα, το τι μέλη γενέστε, το τι θα γίνει, θα περιμένουμε να βγουν οι αποφάσεις, που έχω την εντύπωση ότι αν θα υπάρξει κάποια ποινή, γιατί μπορεί να μην υπάρξει και ποινή, εγώ λέω θα υπάρξει, έχω την εντύπωση ότι αυτές οι αποφάσεις θα βγουν μετά το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός και έχω την εντύπωση ότι θα βγουν και μετά από τα play-off. Φροντίστε, λοιπόν, φροντίστε, γιατί ο ΠΑΟΚ είναι ένα βαθμό επάνω. Αν κερδίσει και τον Ολυμπιακό που τον έχει πελάτη εδώ τα τελευταία χρόνια, θα πάει στους συν 4. Φροντίστε λοιπόν να ρίξετε τη μεγαλύτερη ποινή στον ΠΑΟΚ, γιατί ακόμα και έτσι με μείον 5 μπορεί να ξεφτυλιστείτε όλοι σας. Μπορεί να γίνετε ρεζίλοι των σκυλιών όλοι σας. Γιατί ήδη ντρέπεστε όσοι νιώθετε αρσενικοί, όσοι έχετε αξιοπρέπεια μέσα σας για αυτό που ψηφίσατε, για αυτό που κάνατε, για αυτό που εκτελέσατε. Ντρέπεστε μέσα σας πραγματικά, αν έχετε τσίπα. Αν δεν έχετε τσίπα, ονομάστε εσείς οι ίδιοι και τα παιδιά σας και η οικογένειά σας τον εαυτό σας. Πώς πρέπει να ονομαστεί. Ενώ ξέρετε την πραγματικότητα, ξέρετε την αλήθεια, ξέρετε τι πρέπει να κάνετε, κάνετε αυτό που δεν πρέπει. Για να εξυπηρετήσετε κάποιους σκοπούς, προφανώς κατ' εντολή από ό,τι έχει πει και ο επίσημος ΠΑΟΚ. Πάντα με τα λόγια του επίσημου ΠΑΟΚ στηριζόμαστε και μιλάμε. Ωραία. Να πω κι εγώ την άποψή μου. Θα μου δώσει 5 λεπτάκια και εμένα. Δεν τελείωσα. Α, δεν τελείωσα. Με συγχωρείς γιατί είναι σοβαρό το ζήτημα. Α, νόμιζα επειδή έκανες παύση. Ο ΠΑΟΚ δεν θέλει καμία τροπολογία. Ο ΠΑΟΚ θέλει να δικαστεί. Αν είναι ένοχος, να τιμωρηθεί όπως του πρέπει. Αν δεν είναι ένοχος, να συνεχιστεί το πρωτάθλημα από εκεί που σταματάει. Και ξεκίνησε όλο αυτό το καλοκουρδισμένο παιχνίδι υπέρ του Ολυμπιακού. Αυτό ζητάει ο κόσμος του ΠΑΟΚ, αυτό ζητάει η οικογένεια του ΠΑΟΚ, αυτό ζητάει ο επίσημος ΠΑΟΚ. Αν είναι ένοχος, να πάει στο πρωτοβάθμιο της Super League, στο πειθαρχικό, να δικαστεί από τον τακτικό δικαστή και να τιμωρηθεί. Ή στο δεύτερο βάθμιο πειθαρχικό, ή στο ΚΑΣ. Αλλά όχι μια κυβέρνηση η οποία είναι 6-7 μήνες στην εξουσία να κάνει μια ντροποποίηση νόμου και στην ουσία να λέει ότι ξέρεις ΠΑΟΚ, εγώ έχω στην χέρια μου μια εισήγηση της ΕΕΑ η οποία δεν είναι κάτι μαωρία, πρέπει να εκδικαστεί και δεν έχει εκδικαστεί και κάνω λέει ντροπολογία από μόνος μου για να μην πέσει σε λυπάμαι, δηλαδή θα είμαι και υπόχρεος. Με κατάλαβες τι γίνεται? Πρέπει να είμαι και υπόχρεος αυτούς. Δεν θέλουμε ρε. Δεν θέλουμε τροπολογία. Να μας δικάσετε θέλουμε. Να δικαστεί και αν είναι ο ΠΑΟΚ ένοχος, γιατί πωλήθηκε ένα σαλέ το οποίο δεν άνοιγε καν στις γηπαιδικές εγκαταστάσεις της Ξάνθης.
να υπάρξει συνειδιοκτησία και να υποβιβάστε τον ΠΑΟΚ. Αν τολμήσετε. Και αν πρέπει. Και αν είναι ένοχος, ναι. Αν όμως είναι αθώος και δεν έχει καμία σχέση όλα όσα έχετε καλωστήσει εκεί πέρα, να συνεχιστεί το πρωτάθλημα όμορφα και ωραία και να παιχτεί το πρωτάθλημα μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Εκεί που ξέρουν οι άντρες, οι αρσενικοί, όχι οι θηλυπρεπείς, που έχουν Grand Canyon ανάμεσά τους και όχι καρύδια να παίρνουν το πρωτάθλημα. Αλλιώς, πείτε πόσους βαθμούς θέλετε να δώσουν στον Ολυμπιακό και στην απονομή του πρωταθλήματος, βάλτε πάνω στο κύπελο του πρωταθλήματος μια κόκκινη κοιλώτα με μια ματωμένη σερβιέτα και δώστε το! Κάντε από τώρα την απονομή! Αυτή θα είναι η αξία του φετινού πρωταθλήματος αν θα το πάρει ο Ολυμπιακός με την τιμωρία του ΠΑΟΚ. Γιατί το πρωτάθλημα το παίρνουν οι άντρες μέσα στο χόρτο, μέσα στο γήπεδο, βάζοντας γκολ, παίζοντας άμυνα, έχοντας καλή ομάδα, κάνοντας δύο εντεκάδες, παίζοντας καθαρά, χωρίς διαιτητικές εύνοιες. Αυτά. Τελείωσες. Ωραία. Για αρχή. Λοιπόν, αυτά. Λοιπόν, τώρα θα πω και εγώ την άποψή μου. Καταρχήν, σωστά είπες εσύ, σαν οπαδός Παύλα Φίλαβλος του ΠΑΟΚ, ότι θέλεις να δικαστεί η υπόθεση. Και εγώ το ίδιο θα έλεγα αν πίστευα ότι η ομάδα μου ήταν αθώα. Λοιπόν, το θέμα όμως το ότι θα γίνει αυτή η ρύθμιση νομοθετική έσκασε, νομίζω, γιατί εκείνη την ώρα έπαιρνα και ένα καφεδάκι, έσκασε γύρω στις 12 η ώρα και η νομοθετική αυτή η ρύθμιση ψηφίστηκε, νομίζω, πριν λίγο, πριν 7-8 ώρες. Αν έχει βγάλει μέσα σε αυτές τις 8 ώρες μία ανακοίνωση ο επίσημος ΠΑΟΚ που να λέει ότι δεν θέλω εγώ αυτή την νομοθετική ρύθμιση, τότε θα πω ναι, πραγματικά αυτή η ομάδα θέλει την ισοτιμία και ισονομία, πιστεύει ότι έχει δίκιο και πρέπει να αποδειχτεί και στο δικαστήριο και αυτή η σκευωρία να πέσει. Όπως νομίζω δεν έχει βγάλει καμία. Πώς θα βγάλει η ανακοίνωση, αν δεν βγει η απόφαση για τιμωρία και τα λοιπά, Ρεζάχου? Είναι σαν να αποδέχεται την ενοχή. Όχι, τι λες, φίλε. Πώς όχι, φίλε. Τώρα την αποδέχεται την ενοχή. Όχι, λάθος κάνεις. Εντάξει, η απόφαση. Όχι, λάθος κάνεις. Έχει τιμωρηθεί ο ΠΑΟΚ. Όχι, φίλε. Πώς θα βγάλει αυτό. Άμα δεν τιμωρηθείτε, τι κάνετε. Ρεγόρι, μάλλον σου λέω. Γιατί κάνετε. Έχει τιμωρηθεί ο ΠΑΟΚ. Υπάρχει μία εισήγηση, πόρισμα για τιμωρία του ΠΑΟΚ. Άμπραβο. Να γίνει λοιπόν η εκδίκαση της υποθέσεως. Δεν θα γίνει. Πώς δεν θα γίνει. Δεν θα γίνει. Θα γίνει. Πώς θα λάθος κάνεις. Α, θα γίνει. Θα γίνει. Θα γίνει με άλλους κανονισμούς. Θα γίνει. Θα γίνει με άλλους κανονισμούς. Ναι, δεν μπορεί να βγάλει ο επίσημος ΠΑΟΚ. Δεν μπορεί να βγάλει ο επίσημος ΠΑΟΚ ανακοίνωση. Θα γίνει. Και να πέσει σε αυτή τη λακκούβα. Πολύ καλά το χειρίζεται το θέμα. Ωραία, εγώ έχω την άποψη ότι αν ήμουνα σίγουρος για την αθότητά μου, έλεγα: κράτος, δεν θέλω καμία ρυθμίση, σε παρακαλώ πολύ, είμαι αθώος και εσείς τα ελληνικά δικαστήρια, αν δεν με δικαιώσετε, υπάρχει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο που εκεί κανένας Μαρινάκης, κανένας Αυγενάκης δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Ζάχο, είσαι ενημέρωτος. Τι είμαι ενημέρωτος. Χθες τα είπε όλα αυτά ο κύριος Γκαγκάτσης. Τι είπε αυτά. Στο Open. Γιατί δεν είπε δεν θέλω τη ρύθμιση. Το είπε, αγόρι μου, γιατί δεν είχαν βγάλει καμιά ρύθμιση τότε. Σήμερα αυτό βγήκε. Λέω. Ναι, αυτό λέω. Ναι, είπε ο κύριος Γκαγκάτσης ότι θα πάει στο πρωτοβάθμιο, θα κάνουμε ασκήσουμε έφεση αν δεν δικαιωθούμε. Να άκουσε λίγο να το μάθεις. Θα πάμε στο δευτεροβάθμιο και θα πάμε και στο ΚΑΣ. Άμα άκουσε τι λες για ΚΑΣ. Δεν το είπε. Όχι, όχι. Λέω ότι δεν έβγαλε ο ΠΑΟΚ μια ανακοίνωση. Τι ανακοίνωση να βγάλει ότι δεν θέλω, ρε, ο ΠΑΟΚ έβγαλε τον αντιπρόεδρό του εχθές και ονόμασε εντολοδόχο τον κύριο Αυγενάκη. Ωραία. Εγώ λέω αυτό που πιστεύω, ρε φίλε. Άσε να το πω λίγο. Εντάξει, λέω ότι πιστεύω. Ότι μια ομάδα που είναι 100% σίγουρη για την αθωότητά της, όπως είναι ο ΠΑΟΚ, δεν θέλει καμία ρύθμιση από κανένα κράτος. Καμία. Γιατί να κάνει ρύθμιση. Είμαι αθώος και θα το αποδείξω. Δηλαδή, εσύ τι πιστεύεις τώρα, ότι ο ΠΑΟΚ θέλει αυτή τη ρύθμιση? Δεν ξέρω, δεν έβγαλε σου λέω. Τι να βγάλει. Τέλος πάντων, αυτό πιστεύω. Σου έδωσα την απάντηση. Μπορεί να λέω αυτό που πιστεύω, θεωρώ. 6 ώρα την Πέμπτη υπάρχει συλλαλητήριο. Ωραία. Λέω, δηλαδή, συνεχίζω με πιστεύεις, τον κύριο Γκαγκάτση. Τι? Ναι, συνεχίζω με τον κύριο Γκαγκάτση, γιατί είδα την τέτοια του. Καταρχήν είπε πολλά ωραία καλούδια ο κύριος Γκαγκάτση, που είναι και αντιπρόεδρος και διεθνής σύμβουλος από ό,τι έβλεπα κάτω το τέτοιο. Είπε ένα πολύ ωραίο, ότι είμαστε σε συνεννόηση με τον Παναθηναϊκό. Το είπε 2-3 φορές. Σε συνεννόηση είμαστε με τον Παναθηναϊκό. Ναι, βέβαια, γιατί απαγορεύεται. Όχι, βέβαια, εγώ είπα ότι απαγορεύεται. Ότι να τα ακούμε αυτά καμιά φορά. Γιατί είναι κακό. Όχι, φίλε. Δηλαδή, είπα, δύο ομάδες στη Super League δεν μπορούν να έχουν τις συζητήσεις. Όχι, φίλε, προς Θεού. Εδώ ο Καρυπίδης ήταν συνέχεια στα αποδεκτήρια του Ολυμπιακού. Μα αυτό λέω προς Θεού. Άνα, μπράβο. Είναι κακό. Όχι, βέβαια. Δηλαδή, ο Καρυπίδης όταν πάει
Ή ο πρόσωπος του Άρη. Στη Φυσούνα ήταν ο Κάρι Πίτης. Στη Super League, όταν πάει στη συνεδρίαση, δεν βρίσκεται και δεν συζητάει με άλλες ομάδες. Ναι, αυτός λέει σε συνεννόηση. Δεν είπε όταν είμαστε στα συμβούλια τη Super League. Είμαστε, λέει, στη συνεννόηση με τον Παναθηναϊκό. Για ποιο θέμα είναι η συνεννόηση? Δεν ξέρω, ρώτησε τον κύριο Κακάτση. Να προσέχεις τι λέει. Όχι, εσύ θα ρωτήσω. Εγώ τι να ακούω. Να προσέχεις, λέει. Εγώ δεν βρήκα κάτι επιλείψιμο σε αυτό που είπε. Ούτε εγώ βρίσκω επιλείψιμο. Λέει τρεις φορές τι είπε. Είπε και για τον Άρη, βέβαια το καμουφλάρισε μετά. Είπε ένα ωραίο έτσι για τον Άρη. Το αφήνουμε γιατί το καμουφλάρισε. Είπε έτσι κάποια ωραία πραγματάκια ο κύριος Γκαγκάτσης. Συγχαρητήρια να τον δώσουμε. Εντάξει, είναι υπεύθυνος, όπως είπαμε, αντιπρόεδρος του ΠΑΕΠΑΟΚ και θα κάνει, θα πει οτιδήποτε. Και για το συμφέρον να κοιτάξει απροσπίσει το συμφέρον της ομάδας. Κανένας παράγοντας της Βορείου Ελλάδος ποτέ στην ιστορία του ΠΑΟΚ, του Άρη και του Ηρακλή δεν έχει πει τόσο καταδικαστικά πράγματα μέσα στα μούτρα κάποιου υφυπουργού και κάποιου προέδρου φυσικά, του Ολυμπιακού. Ποτέ μα ποτέ. Αυτό έχεις δίκιο. Γιατί φυσικά αυτή τη στιγμή υπάρχουν ιερές πλάτες από πίσω του ενός ανθρώπου που πληρώνει και είναι δυνατός και αγωνιστικά έχει την ομάδα δυνατή και εξαγωνιστικά. Δεν νομίζω ποτέ κάτι τέτοια να ακούσαμε προ Σαββίδη. Εξαγωνιστικά, ποτέ. Αν είχε δυνατή την ομάδα, δεν θα γινόταν αυτό με την ΕΣΥΝΕΣΗ. Λέω προ Σαββίδη που υπήρχαν, ας πούμε, επί παντοκρατορίας Ολυμπιακού και γινόταν πολύ χειρότερα πράγματα, όπως και εσύ λες. Δεν ακούσαμε ποτέ τέτοια λόγια, έτσι. Εκτός αν τότε η πολιτική δεν ήταν εντεταλμένη και είναι τώρα. Ωραία, συνεχίζουμε. Μπράβο τον κύριο Γκαγκάτση. Προς όλους τους βουλευτές και δημάρχους εδώ της πόλης να πω ότι. Το είπα και χθες, μάλιστα, όταν διάβαζε την ανακοίνωση του κυρίου Ζέρβα, του κυρίου Δημάρχου. Ότι δεν πλήττεται η Θεσσαλονίκη, ο ΠΑΟΚ πλήττεται. Η Θεσσαλονίκη δεν είναι μόνο ο ΠΑΟΚ, υπάρχουν και άλλες ομάδες. Είναι και ο ΠΑΟΚ. Δεν πλήττεται καμία Θεσσαλονίκη. Ήταν διευκρινιστικός ο κ. Ζέρβας. Είπε, σοβαρά έβγαλε κι άλλοι. Όχι. Τι. Είπε καλά που είπε και για τον Άρη. Ναι, όχι, είπε μετά στο τέλος. Όχι μετά. Μες στην ανακοίνωση. Δηλαδή, είπε. Τα βλέπετε όπως θέλετε. Ναι, είπε, τον θέλω πιο ευαισθητοποιημένο τον δήμαρχο της πόλης. Αυτή τη στιγμή τι θέματα. Και σε άλλα θέματα πολύ πιο σοβαρά από. Το ποδόσφαιρο, ναι, εσείς τώρα δήμαρχο Θεσσαλονίκης, τώρα το θυμηθήκατε που μίλησε για τον ΠΑΟΚ, ας πούμε. Όχι, φίλε. Αυτή τη στιγμή, στην πόλη μας γίνονται και άλλα πράγματα πολύ πιο σημαντικά και εκεί δεν τον είδα να κάνει κιχ. Κατάλαβες, ας το ποδόσφαιρο. Εντάξει, κιχ δεν τον είδα να κάνει. Όπως. Όπως σε θάνατο ενός ανθρώπου. Δεν τον είδα να. Στην πόλη του έγινε. Αν δεν τον ενδιαφέρει να μας πει. Άμα δεν τον ενδιαφέρει, έστω ένα συλληπιτήρια, ρε παιδιά. Άμα δεν τον ενδιαφέρει, πρόεδρος πολίτη της πόλης είναι, έτσι. Λοιπόν. Ο κύριος Μπουτάρης είχε βγάλει όταν σκότωσαν τον Άσο. Ο κύριος Μπουτάρης. Ναι. Εσύ είπες ότι. Δεν είδα να ευαισθητοποιήθηκες τότε. Δεν έπληξες τότε. Όχι, όχι. Επιλεκτικά είστε. Όχι, όχι. Φιλέσπραχνοι. Όχι, φιλέ. Επιλεκτικά είστε. Δεν ξέρεις, δεν ήμουν εδώ πέρα, δεν ξέρεις αν είπα ή όχι. Ναι. Εντάξει. Και εσύ, άμα το πάρουμε έτσι, δεν είπες τώρα τίποτα για τον. Εγώ λέω να πάψουμε λίγο τον οπαδισμό. Να τα βλέπουμε λίγο τα πράγματα ανθρώπινα. Να τα βλέπουμε λίγο αντικειμενικά. Και αν νιώθουμε ότι έχουμε καρύδια από κάτω, να τα βλέπουμε και λίγο αρσενικά. Λέω, εντάξει, λέω. Αν νιώθει κάποιος ότι θέλει να φοράει σερβιέτα όταν του έρχεται περίοδος, ρε φίλε. Θέλει, Τάσο. Να κάτσουμε να το συζητήσουμε διαφορετικά το θέμα. Λέει, ναι. Πλήττεται η Θεσσαλονίκη. Πλήττεται ο ΠΑΟΚ. Φυσικά πλήττεται η Θεσσαλονίκη. Πλήττεται ο ΠΑΟΚ, όχι η Θεσσαλονίκη. Ο ΠΑΟΚ πού είναι? Στη Θεσσαλονίκη. Πλήττεται ο ΠΑΟΚ. Εντάξει, άστο, μην το συνεχίσεις. Εγώ μην το συνεχίσω. Είναι αστείο αυτό που λες. Εγώ είναι αστείο. Ο ΠΑΟΚ είναι η Θεσσαλονίκη. Τι είναι ο ΠΑΟΚ? Δεν είναι στη Θεσσαλονίκη. Είναι. Αυτό λέω. Δεν είναι η Θεσσαλονίκη. Φυσικά δεν είναι η Θεσσαλονίκη. Υπάρχει και ο Άρης, υπάρχει ο Ηρακλής, υπάρχει ο Απόλλων Πόντου. Δεν τον είδα τον Απόλλων Καλαμαριάς μάλλον. Υπάρχει ο Αγροτικός Αστέρας, υπάρχει ο Μακεδονικός. Υπάρχουν δεκάδες ομάδες. Σωστό. Σωστό είναι αυτό που λες. Δεν τον είδα τον κύριο Ζέρβα γιατί και τότε ήταν, ξέρω εγώ, αντιδήμαρχος ήταν. Δεν τον είδα όταν ήταν με τον Ηρακλή. Α, τον Άρη. Και στον τον Άρη. Τέλος πάντων. Δεν τον είδα να κάνει να βγάζει καμία ανακοίνωση. Κρέμεστε τώρα από ασήμαντα πράγματα. Ρε, τώρα δηλαδή όλα σας πειράζουν. Εντάξει, όλα είστε αδικημένοι, ρε παιδί μου. Ωραία. Είστε αδικημένοι. Πάμε λίγο, ναι, πάμε λίγο στην ουσία και σε αυτά που έγιναν. Στην ουσία για μένα, έτσι, γιατί δική μου οπτική. Το διάλειμμα το κάνουμε στις 10. Από ναι, κάτω τέτοιο, ναι. Και θα βγάλουμε και γραμμή. Ή αν θες, πες το 3 να το κάνουμε γιατί είναι και. Ναι. Κάντο τώρα γιατί θέλω έτσι λίγο αυτό να πάει όλο μαζί με τον κύριο Αβγενάκη. Βάλτε τώρα το διάλειμμα. Αμέσως μετά, ούτε 3-4 λεπτάκια ακόμη θέλω να μιλήσω και θα ανοίξουμε γραμμές έτσι. Ναι, παιδιά, μην καλείτε, δεν άνοιξα τις γραμμές. Γιατί υπάρχει σοβαρό ζήτημα. Σήμερα μετά τις 10 θα ανοίξουμε τηλεφωνική γραμμή. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε το πρώτο δημοσιακό διάλειμμα. FM και ενό σχόλιο μήνυμα αποστολή στο 54526.
Μέχρι τις 10 μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας, θα τα διαβάσουμε και θα σχολιάσουμε κάτι. Μετά θα ανοίξουμε γραμμές στο 23-10-287-3-8. Πριν πάμε στο διάλειμμα, διαβάσουμε τάσο λίγο τους βασικούς υποστηρικτές της εκπομπής. Με πρώτο το πορκίτο, το ψητό πολύ, με τις αυθεντικές και παραδοσιακές γεύσεις του στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ο καλύτερος γιος της πόλης, Γερνός Κοτόπουλο, όπως και πολλές άλλες χειροποίητες νοστιμιές, σας περιμένουν. Στο ψητοπολείο μας έχουμε σούπερ λαχταριστές προσφορές καθημερινά. Δύο μπέργκες με γύρο και μία κοκακόλα μόνο με 5 ευρώ. Δύο special μπέργκες και μία τσίκης και μία κοκακόλα μόνο με 5,90. Ένα κλαπ αλατικών και μία κοκακόλα 330 ml μόνο με 5 ευρώ. Η διεύθυνση του Μπορκίτο γνωστή, Καραολή και Δημητρίου 52 και delivery 23-10-520-555. Κατεβάζοντας την εφαρμογή μας από το App Store ή από το Google Play και κάνοντας από εκεί την παραγγελία σας, 10% έκπτωση σας περιμένει. Μάζδα Μανατίδης, εξειδικευμένο συνεργείο Μάζδα. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευση στα αυτοκίνητα Mazda, με σέρβις, ηλεκτρικό έλεγχο, φανοποιό, βαφή, ανταλλακτικά, ελαστικά, αξεσουάρ και μετρητή συμπίεσης RX. Mazda Μανατίδης, ένα όνομα εγγύηση με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές και προτεραιότητα τη δική σας ασφάλεια. Το Mazda έχει τώρα το Mazda του, είναι ο Ιωάννης Αμανατίδης και το επιτελείο του. Παπάβη 205 η διεύθυνση, τηλέφωνο στο 2310-924-931. Πρατήριο εγώ καυσίμων και διανομής πετρελαίου θέρμανσης τεχνική Δισά και ένα πρατήριο με σωστή ποιότητα ελέγχου που σας δίνει ενισχυμένο καύσιμο στην τιμή του απλού καθημερινά. Στην Ανδρέα Παπαδρέου 225 στη Νεάπολη δίπλα από το γεφυράκι των Μετεώρων. Για σένα που θέλεις πετρέλαιο θέρμανσης καλής στο 2310-611-256 και σε χρόνο ρεκόρ έρχεται ο φίλος μας ο Ισαάκ με το βιτίο του και σου βάζει ποιοτικό καύσιμο στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Ανδρέα Παπαδρέου 225 είπαμε. 2310-611-256, μειώστε το τηλέφωνο κάτι της παραγγελίας σας. Η δική σας εξυπηρέτηση άλλωστε είναι και η δική μας ευχαρίστηση. Οι υπόλοιποι φίλοι υποστηρικτές μετά τις 10 θα διαβαστούν. Πάμε στο break και ερχόμαστε. Ωραία, επιστρέψαμε μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Στο Λίμπερο 107,4 βρισκόμαστε. Τάσος Τέργιας, Ζάχος Ντρόγκ πίσω από το μικρόφωνο. Τα μικρόφωνα μέχρι τις 11 η ώρα. Ξυπνάμε, μουσική είναι συμβολική. Αντιπροσωπεύει. Συμφωνώ απόλυτα. Το ελληνικό ποδόσφαιρο. Επαναλαμβάνω, για άλλον λόγο το βάζεις εσύ. Συμφωνώ για άλλον λόγο. Εσύ γιατί συμφωνείς? Θα σου πω τώρα γιατί συμφωνώ. Γιατί πραγματικά λέμε ότι δεν τα έχουμε δει όλα, αλλά πραγματικά τα βλέπουμε και καινούργια πράγματα γίνονται. Θέλω λίγο στον κύριο Ευγενάκη και στη Νέα Δημοκρατία να αναφερθώ. Εγώ προέρχομαι από οικογένειά μου, είναι νεοδημοκράτες, έτσι. Όλοι, εκτός τη μητέρα μου. Η μητέρα μου δεν είναι Νέα Δημοκρατία. Τώρα ευτυχώς δεν με ακούνε. Αυτό είναι το καλό. Η μητέρα Νέα Δημοκρατία, ο μπαμπάς. Η μητέρα Πασόκ, συγγνώμη, ο μπαμπάς Νέα Δημοκρατία, 60 και χρόνια από τα νεανικά του χρόνια. Θεωρώ ότι αυτό που έδιναν σαν ελπίδα, όπως και οι προηγούμενοι βέβαια, έτσι, ο ΣΥΡΙΖΑ, ότι κάτι διαφορετικό θα δούμε, ότι θα αλλάξουν τα πράγματα, αυτό ευαγγελιζόταν και ο Πρωθυπουργός. Και και οι υπουργοί με το που ανέλαβαν τις θέσεις τους στις υπουργικές. Πραγματικά βλέπουμε μία από τα ίδια. Έναν άνθρωπο ο οποίος, ο Αφιενάκης πραγματικά έχει πολύ γέλιο. Θα ξεκινήσω με τον κύριο Πέτσα, ο οποίος είπε ότι δεν εκβιαζόμαστε, είπε, έτσι ξεκίνησε. Και μετά είπε ότι γίνεται μία νομοθετική ρύθμιση. Καλά. Εφόσον δεν εκβιάζεσαι, Πέτσα, τον καημένο του Ζαγοράκη, τι το στείλατε? Αφού αυτό που κάνετε, είπε. Αυτό που κάνατε, αυτό είπε. Γιατί το στείλατε τον άνθρωπο? Αφήστε τον να έρθει και τη Νέα Δημοκρατία. Εγώ, άμα ήμουν Ζαγοράκη, έβγαινα, θα του ήταρα τώρα, γιατί με διώξατε, ρε παιδιά? Αφού κάνετε αυτό που είπα. Γιατί με διώξατε? Τέλος πάντων, ο Αυγενάκης έχει πάρα πολύ γέλιο, ο άνθρωπος, ο οποίος δυστυχώς γι' αυτό πού να ήξερες, ρε Αυγενάκη, ότι όταν αναλάβανε θα έσκαζε αυτό το πράγμα και θα είσαι μέσα στις συμπληγάδες πέτρες τώρα? Πού να το ξέρεις, καημένε? Πιστεύω αν το ήξερες δεν υπήρχε περίπτωση να δεχτείς τη θέση αυτή. Και φυσικά δείχνει για άλλη μια φορά το πόσο λίγος είσαι σαν πολιτικός. Σαν πολιτικός δείχνει πραγματικά το πόσο λίγος είσαι. Σαν άνθρωπο δεν σε ξέρω, ούτε μπορώ να σε κρίνω. Σαν πολιτικός σε κρίνω, πολίτης πόλης της χώρας είμαι και σε κρίνω και είσαι πάρα πολύ λίγος. Πάρα πολύ λίγος. Θεωρώ ότι με αυτό που κάνατε, που δεν αφήσατε τα δικαστήρια να αποφασίσουν, έτσι, το ποιος έχει δίκιο ή άδικο, χάσατε πολύ πολύ περισσότερο από αυτά που νομίζετε ότι κερδίζατε. Θα κερδίσετε. Αν νομίζετε ότι στην Ελλάδα ψηφίζουν με βάση την ομάδα, ψηφίζουν κάποιοι, ναι. Κάποιοι φελίψιλοι ψηφίζουν. Και εγώ ψήφιζα μέχρι τα 40, όχι με βάση την ομάδα, το έχω πει και σε άλλες εκπομπές, σαν βλάξ που ήμουν.
ψήφιζα Γκόμενες, ψήφιζα ένας Αριανός. Αν νομίζετε ότι τώρα στην Ελλάδα της κρίσης ψηφίζει κάποιος με βάση την ομάδα, είστε φελοί. Λοιπόν, και χάσατε την τεράστια ευκαιρία να ξεκαθαρίσετε όσο αυτό μπορεί να γίνει φυσικά. Λίγο έτσι τις όποιες βρωμιές υπάρχουν. Τι χάσατε, τελείωσε αυτό. Δεν γίνεται να πάρθει πίσω τώρα. Θεωρώ ότι ανοίξατε μεγάλο κανάλι πλέον. Όλοι πλέον έχουν κάτι να λένε και να ζητάνε. Βγήκε ο Πανιούνιος και δικαίως λέει: εγώ θέλω τους 6 βαθμούς μου πίσω. Γιατί ο Πανιούνιος και εγώ, γιατί να τιμωρηθεί με μείον 6? Γιατί να τιμωρηθεί με μείον 6, Αβγενάκη, για πες μας τώρα. Φοβερό ήταν αυτό που κάνατε. Δεν αφήσατε τη δικαιοσύνη να κρίνει ποιος είναι ο φταίκτης και ποιος όχι. Έτσι, η δικαιοσύνη. Αυτό σημαίνει ότι δεν έχετε και εμπιστοσύνη βασικά στη δικαιοσύνη. Δεν μπορώ να το κάνω διαφορετικά. Το άλλο σημαίνει. Εντάξει. Το ξέρει ο κόσμος, αλλά δεν το λέμε. Ωραία. Και θεωρώ, επαναλαμβάνω, ότι χάσατε πιο πολύ από αυτό που νομίζετε ότι κερδίσατε. Και κάτι τελευταίο. Μην τυχόν τώρα μετά από αυτό, γιατί μέχρι πριν λίγο, την προηγούμενη εβδομάδα, sorry, με αυτό θα κλείσω, Τάσο. Μέχρι την προηγούμενη εβδομάδα έλεγα ότι πιστεύω ότι από τις πληροφορίες που έχουμε, δεν ξέρω και εσύ μπορεί να τις είχες, ότι στο τέλος της χρονιάς στο μπάσκετ θα γίνει μια αναρδιάθρωση. Πλέον μετά από αυτό που κάνατε με την νομοθετική ρύθμιση, μην τυχόν και δεν τολμήσετε, αν λέω ο Άρης είναι στις μία από τις δύο θέσεις που οδηγούν στην Α2, να μην κάνετε αναρδιάθρωση, κύριε Αβγενάκη, έτσι. Διότι απειλές μπορούν να έρχονται από πολλά στόματα. Δεν είναι μόνο από τη μία πλευρά, έτσι. Διότι νομιμοποιήσατε τις απειλές στην ουσία. Αυτό κάνατε. Από όλους. Δεν λέγω για τον ΠΑΟΚ. Από όλους. Αυτό κάνατε. Μην τυχόν και πέσει ο Άρης και το δώσει στην Α2. Δεν υπάρχει αυτό. Μετά το σημερινό τελείωσε. Εγώ άμα ήμουν ο. Και πάμε στις γραμμές. Εγώ άμα ήμουν η δίκης πρωτοδικίου, κανέναν. Μην αλλάξει κανέναν πλέον. Αρβανίτη, μην αλλάξει κανέναν. Κανέναν. Αν δώσει ευρώ, είσαι μεγάλο κορόιδο. 23-10. Έτσι. 2, μην τυχόν. Όχι, παρακαλώ, εσύ μιλάς. Όχι, και τελειώνω. Μην τυχόν, λέω. Μην τυχόν. Μην τυχόν. Και τερματίσω Άρη στις δύο τελευταίες θέσεις που είναι το πιο πιθανό και τον δούμε στην Α2 του χρόνου. Όχι 18 οι ομάδες, 32 θα γίνουν, Αβγενάκη. Εντάξει. Αυτά. Ωραία. 23-10, 2-87 και 3-8. Οι γραμμές είναι ανοιχτές. Λίγο προσεκτική. Ναι. Στο τηλέφωνο. Μιλάμε, έτσι. Όλοι είμαστε εγκρατείς. Πιστεύω ότι ο καθένας για το δικό του λόγο. Λοιπόν, έτσι. Για να δούμε, περίμενε ο φίλος ακροατής. Καλησπέρα. Χαίρετε. Γεια σου, καλησπέρα. Γεια σου, Γιώργο. Γιώργος. Γεια σου, Γιώργη. Τάσο, θα σε εκπλήξω σήμερα. Ναι. Είμαι η πρώτη φορά που συμφωνώ απόλυτα με τον Τρούλι. Mm. Απόλυτα. Στο τι? Είπε ο Ντρούλινγκ ένα πάρα πολύ σωστό πράγμα. Γιατί ο ΠΑΟΚ σήμερα δεν έβγαλε ανακοίνωση. Και συμφωνώ απόλυτα μαζί του. Mm-hmm. Εγώ διαφωνώ και με τους δυο σας. Όχι, θα σου εξηγήσω γιατί. Θα σου εξηγήσω και εγώ γιατί. Ξέρεις πόσο, ναι, εντάξει, θα μ' αφήσεις όμως να ολοκληρώσω. Ξέρεις πόσο λατρεύω τον ΠΑΟΚ. Και συνεχίζω και πιστεύω ότι όλο αυτό είναι ένα καλωστημένο σχέδιο του Ολυμπιακού που μας έπιασε εξαπίνηση. Δηλαδή εσύ τι λες, ότι ο ΠΑΟΚ αποδέχεται ενοχή? Όχι βέβαια. Αυτό λες. Όχι. Ο Ζάκος στην ουσία αυτό αφήνει να εννοηθεί. Όχι, αυτό δεν εννοώ εγώ. Στάσου, ο Ζάκος τι αφήνει να εννοηθεί? Στάσου, να ακούσεις, Γιώργο, γιατί συμφώνησες. Εγώ λέω ότι μια καθαρή ομάδα δεν θα ζητούσε αυτό. Α, μπράβο, και συμφώνησες, Γιώργο. Πάμε παρακάτω. Εγώ συμφωνώ στο χρονικό πλαίσιο του Ζάκου. Όχι στα υπόλοιπα. Μάλιστα. Στο χρονικό. Ωραία, το ξεκαθάρισα. Στο ότι θα έπρεπε ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή ήδη. Γιατί και εδώ ο Ολυμπιακός βγήκε πρώτος με ανακοίνωση. Ερώτηση. Υπάρχει τιμωρία για τον ΠΑΟΚ? Όχι, παιδί μου, άλλο λέω εγώ. Άλλο σου ρωτάω εγώ, Γιώργο μου. Στιγμή... Γιώργο, να συνεννοηθούμε λίγο. Όχι, δεν γιατί υπάρχει ακούγεται, τιμωρία για τον ΠΑΟΚ. Αφού δεν υπάρχει τιμωρία για τον ΠΑΟΚ, τι ανακοίνωση να βγάλει ο ΠΑΟΚ? Να βγάλει ανακοίνωση, ναι, να πει ότι εμάς. Ότι δεν είμαστε το ίδιο πέντε. Όχι, ρε παιδί, μάσε με λίγο να ολοκληρώσω, ρε Τάσο. Μην προσπαθείς να με προλαμβάνεις για λόγια που δεν λέω. Να βγάλει μία ανακοίνωση και να πει: κάντε ό,τι ρυθμίσεις θέλετε, κάντε ό,τι νομοσχέδια θέλετε, θέλετε κάντε, θέλετε μη κάντε, ό,τι θέλετε κάντε. Ο ΠΑΟΚ θέλει να πάει στους δικαστές
με στοιχεία να αποδείξει την αυτότητά του. Ό,τι θέλετε ψηφίστε. Ωραία. Αυτό να πει. Χθες άκουσες τον διευθύνων σύμβολο και αντιπρόεδρο της ΠΑΕΠΑΟΚ, τον κύριο Γκαγκάτση. Ο διευθύνων σύμβολος, ο κύριος Γκαγκάτσης, τα είπε πριν. Τα είπε πριν βγει σήμερα ο κύριος Πέτρας και πείτε το πρωί τι είπε. Αυτά που λες λοιπόν τα είπε από χθες. Εσύ λες ότι δεν γνώριζαν τι θα γίνει. Να τα ξαναπούν. Πρόσεξε. Η εχθές η εμφάνιση του Γκαγκάτση ήταν μια παρουσία ενός εκπροσώπου του ΠΑΟΚ σε μια εκπομπή. Δεν έχει να κάνει με επίσημη θέση του ΠΑΟΚ. Γιατί αυτή τη στιγμή πήγε σαν εκπρόσωπος του ΠΑΟΚ εκεί. Καλά. Θα μπορεί ο κύριος Γκαγκάτσης να πει ότι είναι προσωπική μου γνώμη αυτό. Εσύ λες τώρα αυτό. Εδώ υπάρχει μια απλή εισήγηση από μια. Χρονικά, σαν ΠΑΕΠΑΟΚ επίσημα, ακόμα και αυτή τη στιγμή, απαιτώ από την ΠΑΕΠΑΟΚ να βγάλει ανακοίνωση και να πει: κάντε ό,τι νόμους θέλετε, σούγκλας, μούγκλας, σκούγκλας, σούγκλας, εμείς θέλουμε καθαρούς δικαστές. Να πάμε να κάνουμε την υπόθεση. Έγινε. Τελείωσε. Εντάξει. Είναι απλά τα πράγματα. Να είσαι καλά, Γιώργα. Έγινε. Ευχαριστώ πολύ. Χαίρετε. Γεια σου, Γιώργη. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Λοιπόν, στους επόμενους. Πάμε στον επόμενο φίλο. Καλησπέρα. Καλησπέρα, φίλε. Φίλες είσαι. Έλα, φίλε. Δεν περίμενα. Πάμε στον επόμενο. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ναι. Τι, πέσανε ρόλοι. Δεν ξέρω, φίλε, τι έγινε. Έχει ένα ακόμα. Έπεσε. Μισό λεπτό. Καλησπέρα, ναι. Ναι, του έριξε όλο ο Γιώργος. Εντάξει. Λοιπόν, μπορεί να ξαναπάρει ο φίλος. Πέσαν όλοι. Πέσαν. Εδώ στο 5 για να δούμε 5 γραμμές ήταν γιατί. Για να δούμε εδώ. Έπεσε και εδώ. 23, 10, 2, 87 και 3 οκτάρια. Εντάξει. Όποιοι φίλοι θέλουν, εδώ είμαστε. Λοιπόν, εγώ θα διαφωνήσω. Γιατί αν βγάλει ανακοίνωση ο ΠΑΟΚ, στην ουσία θα αποδέχεται ότι είναι ένοχος. Θα περιμένουμε να δούμε τι αποφάσεις θα βγουν, αν θα υπάρξει ποινή και μετά οτιδήποτε επίσημο. Αυτή είναι η δική μου γνώμη. Μπορεί να είμαι λάθος εγώ. Okay. Τώρα, το αν ο ΠΑΟΚ αποδέχθηκε ή όχι την τροπολογία, το ξέρουμε όλοι. Και δεν χρειάζεται να βγάλει και καμιά ανακοίνωση για να καταλάβουμε το τι γίνεται. Εντάξει, είναι πάρα, πάρα πολύ απλά τα πράγματα. Λοιπόν, για να δούμε. Καλησπέρα. Έλα, Τάσο. Έλα, να για χαρά. Εμφανίστη. Καλησπέρα. Γεια σου, Κωνσταντίνε. Καλά, φίλε, καλά. Ωραία, λοιπόν, άκουσε. Ας πούμε ότι είμαστε ένοχοι εμείς. Να εφαρμοστούν οι νόμοι πάνω μας. Όλα καλά, όλα ωραία, δεν τρέχει τίποτα. Αλλά θέλω πριν να εφαρμοστούν οι νόμοι σε εμάς, στο ακέραιο, να εφαρμοστούν οι νόμοι και σε όλες τις προηγούμενες χρονικά υποθέσεις που έχουν συμβεί σε αυτό το ελληνικό κράτος όλα αυτά τα τελευταία χρόνια. Σωστό. Δεν χρειάζεται να τις απαριθμίσω. Σωστό είναι αυτό. Φίλε μου Ζάχο, τις ξέρεις. Συμφωνώ, συμφωνώ. Όλες είναι να κάνω. Φυσικά συμφωνώ. Όλα σε αυτά να τηρηθούν οι νόμοι όπως. Φυσικά, φίλε. Τι λέμε, επιλεκτικά να τηρούνται οι νόμοι. Όπως αποκαλύφθηκε σήμερα από κάποιον από την ίδια επιτροπή που δικιάζει τη δικιά μας υπόθεση. Μία αντίστοιχη υπόθεση πριν δύο χρόνια, τρία. Που είναι η αντίστοιχη υπόθεση λεγόταν ήταν Βέρεια Άρης αυτή η υπόθεση. Που αποδείχτηκε η συνειδιοκτησία. Όταν τελειώσει, να πούμε. Όταν τελειώσει, λέω να σου απαντήσω. Γιατί προφανώς ξέρεις τη μισή άλλη. Να τελειώσω, περίμενε μισό. Φυσικά, ναι, βέβαια, ρε φίλε. Αποδείχτηκε η συνειδιοκτησία και η υπόθεση πέρασε στο αρχείο. Ξέρετε γιατί, κύριε Ζάχο μου. Εγώ ξέρω, εσύ δεν ξέρεις. Γιατί την καταγγελία δεν είχαν ένομο συμφέρον. Όχι, προφανώς τα ξέρεις λάθος, φίλε, προφανώς. Όχι, εγώ δεν τα ξέρω λάθος. Σήμερα τα είπε το μέλος της Επιτροπής. Ποιο μέλος της Επιτροπής. Εγώ θα σου πω και θα μαψεί μετά τι είπαν τα μέλη της Επιτροπής για την υπόθεση. Γιατί εκτός αν ακούς μόνο τι λένε για τον Άρη, αν υπόθηκε κάτι τέτοιο που δεν το ξέρω. Τι είπαν τα μέλη της Επιτροπής. Τα μέλη της Επιτροπής, η κυρία Μαρούπα και ο κύριος Σαρκούδης, τι είπαν για την υπόθεση. Μήπως άκουσες. Για ποια υπόθεση και την υπόθεση που υπάρχει αυτή μεταξύ ΠΑΟΚ και Ξάνθης. Μα εγώ είπα, αν είμαστε ενόχοι να τιμωρηθούμε. Ωραία. Δεν πάω να το παίξω αυτό αριστερά. Αλλά να αποδειχτεί ότι είμαστε ενόχοι. Ωραία. Και να αποδειχτούν και τα υπόλοιπα που γίνει σε αυτή τη ζωή. Όχι μόνο τα δικά μας. Δυστυχώς για σένα αυτό που λες έγινε, εξετάστηκε και αθώθηκε ο Άρης για τον πολύ απλό λόγο.
Για το που μια χαρά αθώθηκε, φιλέ, αθώθηκε. Τώρα, άμα θέλεις εσύ να μην αθώθηκε, εντάξει, δεν αθώθηκε. Για τον πολύ απλό λόγο. Όταν αθώνεσαι, μπαίνει στο αρχείο. Για το Βέρεια Ολυμπιακό, να απαντήσω λίγο τάσο αυτό. Γιατί αυτό όταν έγινε η καταγγελία, φίλε, που δεν θυμάμαι πραγματικά ποιο είναι. Και Βέρεια Ολυμπιακό είναι, Κώστα. Ναι, όταν είχε γίνει αυτό, ο Άρης δυστυχώς για εσάς ήταν ερασιτεχνικό σωματείο, ήταν στη ΓΑΜΑ Εθνική. Δυστυχώς για εσάς. Όχι, φίλε, όχι, φίλε. Δυστυχώς. Εντάξει, σου απάντησα, δεν το πιστεύεις. Πάρε ένα δικηγόρο και ρώτα, ρε φίλε. Συγγνώμη, σε έχω πει δεκάδες φορές. Ναι. Έχεις ίντερνετ μπροστά σου. Τα έχω ξαναρωτήσει πολλές φορές. Γιατί δεν πληκτρολογείς okay, να φίλε. Μου αποδείξεις τα αντίθετα. Κώστα, δεν θα βγάλουμε. Εντάξει. Εσύ λες κάτι, εγώ λέω κάτι. Τι να σου μα πω, δεν το ψάχνεις, εγώ το λέω. Εσύ γιατί δεν το ρωτήσεις. Μα δεν χρειάζεται, το έχω ψάξει, φίλε. Το έχω ψάξει, όπως φίλε. Όπως έχω πει και για τις νίκες του ΠΑΟΚ και κάνεις την παλαβή το ψάχνεις. Ποιες νίκες του ΠΑΟΚ, ότι... Του που έχουμε τον Ολυμπιακό. Σου λέω, έχεις τις περισσότερες, φίλε. Ωραία, γιατί δεν το λες τόσο καιρό. Φίλε, σε πιστεύω. Σε πιστεύω, φίλε. Σε πιστεύω. Εγώ δεν λέω αυτό. Εγώ δεν λέω αυτό. Εγώ λέω ότι από το 98 μέχρι το 10 έχει 9. Ναι, θα πάμε σιγά. Για το Μάτσο, ναι. για τη Βέρα, για τον εγώ για εκείνη την περίοδο λέω, φίλτατε. Εντάξει, δεν είπα εγώ για όλη την ιστορία σου. Και εκείνη την περίοδο. Το 2016 σε ποια κατηγορία σου, Άρε Ζάχο? Στην ΓΑΜΑ Εθνική. Στη ΓΑΜΑ στο 2016? Ναι, πού ήμουνα. Χρονιά 15-16 μου ΓΑΜΑ Εθνική, πού ήμουνα. Καλά, δύο χρόνια δεν έχει που ανέβηκε στην Αλφα. Ναι. Δύο χρόνια δεν είχε κάτι τι τελευταίε χρονιέ στη Β'. Ναι. Τι είναι, 15-16, τι ποια είναι η χρονιά 15-16? 15-16, μια πάντα 16. Χρονιά 18-19. Εντάξει, ρε φίλε, εντάξει, ρε φίλε. Εντάξει, είχε ο Άρης, δεν θα βγάλουμε τέτοιο. Είχε ο Άρης τέτοιο και δεν τιμώρηθηκε. Όχι, ωραία, για να σε ικανοποιήσω, αν ισχύει αυτό έτσι όπως λες, να πέσει ο Άρης. Σε ικανοποιώ. Να πέσει, ρε φίλε, να ξανανοίξει. Να ξανανοίξει! Εφόσον εκείνη η υπόθεση πέρασε στα αρχείο και είναι παράδειγμα. Όχι, φίλε μου. Ναι, να εκδικαστούν. Όχι. Εγώ λέω, άκουσε, φίλε, για μην το κουράζουμε. Ναι, να πούνε. Ποιο δικαστήριο εμπιστεύεσαι? Το δικαστήριο τη Χάγης το εμπιστεύεσαι? Τη Τουκάστο εμπιστεύεσαι? Ποιο εμπιστεύεσαι? Πάντως στα ελληνικά δεν τα εμπιστεύω. Συμφωνώ μαζί σου. Να δώσουμε. Λοιπόν, Κωνσταντίνα, ολοκλήρωσε, έχει 5 γραμμές. Να δώσουμε και τις δύο υποθέσεις αυτές και ό,τι βγάλουν. Απόφαση να την δεχτούμε. Συμφωνείς? Μα συμφωνείς ή όχι? Όχι. Να σε καλά, Κωνσταντίνε. Αν έχει γίνει αυτό να, μόνο. Τους πανού τα γένια δεν γίνονται, φίλε. Και μόνο ο θάνατος. Εντάξει, ρε φίλε. Εντάξει, ρε φίλε. Ευχαριστούμε για την επικοινωνία, Κωνσταντίνε. Μόνο ο θάνατος δεν έχει λύσει, φίλε, και τους πανού τα γένια. Και δεν είναι μόνο αυτό. Εντάξει, είναι το Νούρο, αν είναι υπόθεση του Τζίλου. Όλες. Είναι υπόθεση τη Φέρα στο Γραμμένο. Είναι υπόθεση με το καμένο σπίτι του Μπίκα. Είναι η υπόθεση με τις επιθέσεις τώρα τελευταία για τον κύριο Ευαγγέλου. Mm-hmm. Εντάξει, με τα καμένα αμάξια. Όλα να. Όλα στο φως. Έτσι, σωστοί είμαστε. Έπεσε ο φίλος. Στον επόμενο. Λοιπόν, ξαναπάρε, φίλε, έπεσες. 23, 10, 2, 87 και 3, 8. Καλησπέρα. Καλησπέρα, ναι. Καλησπέρα. Για χαρά. Καλησπέρα. Ναι, γεια σας. Γεια σου και σένα. Καλά είμαστε. Καλά, φίλε, καλά εσύ. Καλά, θέλω να ρωτήσω κάτι και δεν θέλω να προκαλέσω ένταση. Ναι. Λοιπόν, είπαμε ότι την Πέμπτη δικάζεται ο Μαρινάκης γιατί είναι έροχος, καλά να πάθει. Δεν αναφέρεις όμως ότι την Πέμπτη δικάζεται και ο ΠΑΟΚ γιατί έχει με το χολόγιο ο κύριος Σαββίδης πάνω από 5,6%. Δεν είσαι καλά ενημερωμένος, φίλε. Μισό λεπτό να τελειώσει. Και δεν δικάζεται. Να τελειώσει. Πάει στην Επιτροπή. Α, μπράβο. Καταρχήν τον καλέσα στην Επιτροπή. Ωραία. Δεν θα πάει στην Επιτροπή. Ωραία, να τελειώσω. Ναι, να τελειώσω. Μα λες κάτι που δεν ισχύει. Ξέρεις γιατί. Ωραία, τελείωσε. Το πήρα πίσω το. Πάει στην Επιτροπή. Ναι, είναι κάτω από 5%. Για το μετοχολόγιο λοιπόν 5,6%. Κάτω από 5% είναι, σου λέω. Δεν ισχύει αυτό που λες. Πάμε παρακάτω. Στο επόμενο θέμα σου. Δεν ισχύει αυτό που λες. Δεν ισχύει. Όχι. Μέχρι 2% πρέπει να... Χθες το απάντησε ο κύριος Γκαγκάτσης στο Δωμαίδη, στο Όπεν. Άρχισε να το δηλώσεις 10 μέρες. Άκουσε λίγο. Άρχισε να το δηλώσεις. Ποιος άρχισε να το δηλώσει? Το πάω. Ποιος άρχισε να το δηλώσει? Ποιος άρχισε να το δηλώσει? Ποιος άρχισε να το δηλώσει? Εσύ που ξέρεις... Ποιος άρχισε να το δηλώσει? Δεν υπήρχε, δεν υπάρχει καμιά ποινή. Με το, φίλε, το όνομά σου λίγο. Ναι, αδερφέ. Άκουσε με λίγο, φίλε. Άκη με λένε. Άκη.
Η νέα. Άκουσε με λίγο, άκουσε. Σωστό είναι αυτό που λες, αλλά η νέα ρύθμιση το προβλέπει και αυτό. Δεν πιστεύω να είσαι τόσο. Αυτή η ρύθμιση τώρα που περνάει. Ναι, τώρα. Πέρασε. Πέρασε. Τι πέρα περνάει, πέρασε. Αυτή που πέρασε. Ναι. Επομένως, αν πήγαινε και δεν περνούσε η ρύθμιση, προβλέπεται η υποβαγώσια και έτσι λέω. Έγινε, φίλε. Άλλο έχει κάτι να πει. Όχι, δεν τελείωσα. Σου λέω, εντάξει, άλλο, κάτι άλλο έχει να πει. Έχω. Πες. Έχεις αναφέρει και ναι. πολύ σωστά ναι. για το καμένο σπίτι του Μπίκα. Σωστό ναι. είναι, σωστά είναι. Για το στήλο, για τη σφαίρα, για τον Τόσκο δεν άκουσα τίποτα. Για ποιον? Για τον Τόσκο. Ποιος είναι ο Τόσκο? Αυτό που έγινε στο Μέγαρο Μουσικής. Τι να πω ρε φίλε, εγώ το καταδίκασα αυτό το γεγονός. Δεν άκουσα τίποτα. Ναι, δηλαδή γι' αυτό φταίει ο Σαββίδης ας πούμε. Είπα εγώ φταίει ο Σαββίδης και δεν κάνανε. Τότε τι θες να ακούσεις? Ναι, τι θες να ακούσεις? Για το πέσιμο στη σουρωτή, το μαχαίρωμα στον προπονητή του Άρη, δεν άκουσα για το ποιο μαχαίρωμα, ρε φίλε, τι είναι αυτά που λες τώρα, τι είναι αυτά που κόπηκες? Τι βλακίες αυτές που λες, ποιο μαχαίρωμα, ρε. Υπήρχαν τραυματισμοί κάποιων γονέων. Και τι θες εγώ, δηλαδή, τι θες, δηλαδή, εμείς βγήκαμε πρώτοι και καταδικάσαμε το γεγονός εδώ, και οποιοδήποτε να ήτανε, ούτε χρώμα μας νοιάζει ούτε ομάδα. Ανθρώπινη ζωή έφυγε, φίλε. Ποιος πάω και ποιος άρεσε και ποιος Ηρακλής και Ολυμπιακός όταν φέρει μια ανθρώπινη ζωή. Πλάκα μου κάνεις. Και τι θες να κάνεις δηλαδή ο Σαββίδης. Ε! Εσύ όταν φάγανε τον Άσο τι έγινε. Βγήκε κανείς να μιλήσει, να βγάλει καμιά ανακοίνωση. Πού ήσουν τότε. Ή όταν γίνονται πεσήματα σε παιδάκια 15χρονα. 15 άτομα σε ένα και παίρνουν τα πάνω. Πού είσαι τότε. Τασό. Βέβαια, είπαμε εμείς, άκουσε με λίγο. Είπαμε σαν εκπομπή ότι. Λοιπόν, επειδή αν αρχίσουμε αυτά με το φίλο, πώς τον είπαμε, Γιώργο. Άκη. Με το φίλο τον Άκη, αν αρχίσουμε την αντιπαράθεση για αυτά, δεν θα σταματήσουμε, γιατί πρόκειται για οπαδικές καταστάσεις. Καλό είναι να μην λέει να μην λέω. Ναι. Εντάξει, αλλά ο Σαββίδης τι θέλει να κάνει. Ένα τελευταίο. Για αυτό το κατακριτέο, η ηλικιότητα που δένει μερικούς που πάνε και δίνουν ραντεβού και σκοτώνονται μεταξύ τους. Ένα λεπτό. Έτσι. Είπαμε ότι σαν εκπομπή εδώ πέρα δεν θα πάνω σε αυτά τα θέματα, τουλάχιστον όσον αφορά πεσήματα, ξυλοδαρμούς και βέβαια αυτό έγκυται σε μια άλλη περίπτωση, γιατί υπήρχε θάνατος ανθρώπου, έτσι, και να μην εξισώνουμε, έτσι, δεν είναι οι ίδιες οι περιπτώσεις. Βέβαια φύγανε και δύο νεαροί άνθρωποι, και ο Νάσος και ο Τόσκο. Όλοι έχουν κάνει κάτι σε άλλους. Ναι. Δεν θα μπούμε σε αυτό το τρυπάκι. Δεν εντάξει, είναι ίδιες όμως περιπτώσεις. Και το κλείνουμε εδώ. Δεν είναι ίδιες περιπτώσεις. Πάμε στον επόμενο φίλο. Να μην το είσαι ο σκύλος. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ναι. Έλα φίλε, εσύ είσαι. Έλα φίλε. Τι έγινε πρε. Πάμε στον άλλον. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ναι. Καλησπέρα. Γεια χαρά, γεια σου. Καλησπέρα. Τι κάνουμε. Καλά φίλε, καλά εσύ. Το όνομά σου. Πολύ καλά, και Τρέγια και Ζάχο. Το όνομά σου φίλε μου, αν θες. Ονομάκης είμαι, Ζάχο. Έλα Μάκη. Πολλές φορές. Ναι. Ακούστε λίγο. Πάμε. Την άποψή μου θα πω, χωρίς να είναι ούτε για τον Πάγκο και τα Ζουνάρη και οτιδήποτε. Μάκη, μην το λες αυτό, και εμείς την άποψή μας λέμε. Δεν είναι. Ναι, ναι, γιατί πιο να το πω αυτό. Ποιο δεν είναι... θέλω να έρθω ούτε σε κόντρα με τον Τρέγκε, γιατί αυτή τη στιγμή η ομάδα ναι. του είναι σε αυτό το στυλ, ούτε τίποτα. Δεν άκουσε. Δεν είναι πιο βαρύνουσα η άποψη δική μας από τη δική σου. Την άποψή μας λέμε κι εμείς, έτσι. Εγώ θα πω λίγο την άποψή μου και δεν θα κρατήσω. Πάμε. Επειδή έχω στεναχωρηθεί πάρα πολύ για το γεγονός ότι έχουμε ένα κακόμοιρο ελληνικό πρωτάθλημα με κακόμοιρους ανθρώπους που το διοικούν. Σωστό αυτό. Γενικά μιλάμε ότι δεν είναι σχέση, έπρεπε να πέσει πιο μπροστά και ο Ολυμπιακός και οτιδήποτε. Το χειρότερο με εμάς είναι ότι αναγνωνόμαστε ότι αφού δεν έγινε με αυτούς, δεν έγινε και με εμάς. Ποτέ δεν θα πάει μπροστά η Ελλάδα, έτσι. Γι' αυτό και είμαστε σε αυτή την κατάσταση. Ιδίως η Βόρειος Ελλάδα, αδερφέ, δεν πάει μπροστά. Ο Χάρη Κλίν είχε πει, γιατί έχουμε περίπου. Πώς τον είπε στο πρώτο φίλο. Πώς τον ονομάζει, φίλε. Μάκη. Η Βόρειος Ελλάδα δεν θα πάει ποτέ μπροστά, τουλάχιστον ποδοσφαιρικά. Λοιπόν, είχε πει ότι είμαστε η μόνη χώρα Αφρικάνοι και με λευκούς κατοίκους. Ναι, λοιπόν, σωστό το είχε πει. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, εγώ τότε δεν το είχα καταλάβει, γελούσαμε. Τώρα που μεγαλώνουμε και βλέπουμε την καντάντια όλων των καταστάσεων, για μένα αυτή τη στιγμή θα πρέπει να μπει ένα τέλος. Δηλαδή, για να πάμε μπροστά, Ζάχο και Τρέγια, θα πρέπει να βάλουμε ένα τέλος. Δεν ξέρω τι υποθέσεις είναι να μαζέψουν. Ας έρθει ένας άνθρωπος και να πει, ρε μάγκες, αυτό δεν γίνεται. Κομμένοι. Θέλουμε να δούμε ένα ελληνικό πρωτάθλημα σωστό από μηδέν, να το δούμε. Ποιοι θα πέσουν, ποιοι θα μείνουν, ας πέσουν και οι 7 ομάδες. Ποιος θα το πει ρε μάκι αυτό, ποιος θα το πει ρε μάκι αυτό, δεν είδε σήμερα τι έγινε ρε φίλε. Ξέρεις αγόρι μου, δεν είδε σήμερα τι έγινε ρε φίλε. Και να σου πω και κάτι, πολλοί φίλοι εδώ της πόλης οπάδοι είναι χαρούμενοι με αυτό που γίνεται σήμερα. Άκουσε με. Αλλά δεν γνωρίζουν ότι. Όχι, δεν μιλάω παντικά. Λίγο μισό λεπτό ρε φίλε, να κάνουμε συζήτηση ρε φίλε. Δεν γνωρίζουν ότι
Οι συμπολίτες εδώ έχουν να πάρουν 50 χρόνια οι άνθρωποι ένα κύπελο, έτσι. Πέρα από την καζούρα και την πλάκα που κάνουμε, είναι σοβαρό το θέμα. Για τον Άρη να είναι 50 χρόνια άτιτλος. Έχει θέμα, πρόβλημα. Και έχετε την εντύπωση, οι φίλοι του Άρη, ότι με όσα γίνονται από την πλευρά του Ολυμπιακού, τα βλέπετε μπροστά σας, θα αφήσει ο Ολυμπιακός να πάρει ο Άρης κύπελο. Λέω εγώ, αν είχε ένα 25% Άρης, ένα 20%, ένα 30, ένα 50% φέτος να πάρει κύπελο, έχει την εντύπωση ότι θα αφήσει αυτός εδώ ο άνθρωπος, με τα όσα βλέπουμε και γίνονται, με τις εύνοιες, με τις αβάτες που τους κάνουν και τα λοιπά, που τους κάνουν τα χατήρια όλα, έχει την εντύπωση ότι θα σας αφήσει να πάρει κύπελο. Εγώ τι είπα προηγουμένως, πρέπει αυτό το άμερο ελληνικό πρωτάθλημα, δεν ξέρω τι πρέπει, πρέπει να έρθει και να πούνε και για πολλά άλλα πράγματα. Και για πολλά άλλα πράγματα. Θα πω όμως κάτι και αυτή είναι... Πες το ρε Μακούλη και κλείσε παρακαλώ, γιατί έχω 5 ναι, γράμμες. Λοιπόν, σε ευχαριστώ. Να δεις κάτι. Ναι. Αδικούν τον Ολυμπιακό, ο Μαρινάκης έχει ολόκληρο στρατό από πίσω, φωνάζουν, τσιρίζουν, αλλάζουν οι αποφάσεις. Αδικούν ας πούμε τον Άρη, θα βγουν οι φίλαθλοι του Άρη, θα αδικήσουν, θα αλλάξουν την αποφάση. Δεν άλλαξε καμιά αποφάση για τον Άρη. Ιστορίες, άκου, γιατί κάνουν, οι πολιτικοί που βγαίνουν και μιλάνε είναι καθαρά για θέμα ψήφων. Μας έχουν γραμμένο στα παλιά στα παπούτσια. Σωστά μιλάς. Λοιπόν, έτσι για να το ξεκαθαρίσω, όταν βλέπω πολιτικό να μιλάει είτε για τον Μαρινάκη, για τον Ολυμπιακό, για τον Πάο, για τον Άρη, για οτιδήποτε, δεν το γουστάρω καθόλου. Δεν πρέπει να μιλάει πολιτικός για τέτοια θέματα. Γι' αυτό είναι πολιτικός. Γι' αυτό και η Ελλάδα δεν πάει μπροστά. Να σου κάνω κάτι. Εγώ ας πούμε σήμερα έχασα μια δίκη. Σε ένα δικαστήριο που έχω δίκιο και θα πάω εφετείο. Ένας πολιτικός αν να πάει θα με πάρει, θα βγάλει νομικά και να πει για τον Κοκοβίδη, ας πούμε ότι έχασα αυτό το δικαστήριο και έχει δίκιο. Κανένας. Αλλά όταν υπάρχουν χιλιάδες ψήφοι από πίσω, σου λέει άσε να πω εγώ αυτό που θέλω. Και τι έγινε. Γεια σε καλά, Μάκη. Έτσι, καταλαβαίνεις πως το εννοώ. Έγινε. Okay, λοιπόν, Μάκη. Και κάτι τελευταίο να πω και ναι. Κλείνω. Φίλε Ζάχο, ναι. Πρέπει να πάρουμε τέρμα. Τα δύο κόρτα γελία που φίλε, πάγαμε είπαμε, προχθές είναι... και τα δύο έχει ευθύνη ο Κουέστα. Είπαμε φίλε για να το πούμε στα γρήγορα. Η έξοδος του Μεσολογγίου ήταν εκείνη που έκανε τον άνθρωπο. Ο Κουέστα σε έναν Άρης που θέλουμε να κάνει ένα βήμα παραπάνω πρέπει να είναι αναπληρωματικός. Μην λέμε τα ίδια. Τι αναπληρωματικός δεν. Σε παρακαλώ. Εντάξει. Λοιπόν, να σε καλά. Πάμε στους επόμενους φίλους. Λίγο πιο περιεκτικοί να είμαστε έτσι. Έπεσε ο φίλος. Στο μεθεπόμενο. Πάμε εδώ. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Γεια χαρά. Καλησπέρα φίλε, το όνομά σου. Ναι φίλε, το όνομά σου. Κύριε Δημήτρη Ζάχο. Έλα Δημήτρη, ακούμε, ναι. Ξέρετε τι μου τη δίνεις στα Σοριανούς. Για πες ότι μας. Βγήκατε στα Facebook, μας έχετε πρίξει τα σηκώτια. Δεν σε πήραμε την άδεια. Με μια εισήγηση, η οποία είναι στημένη και το έχουν πάρει χαμπάρι όλοι. Βγαίνετε, ναι. Εσείς αρχίσατε, εμείς οι αδικημένοι και να πέσουν οι δυνάστες του ελληνικού ποδοσφαίρου. Αν άκουσες, και πριν από 10. Ναι. Ναι. Περίμενε λίγο. Πριν από δύο μέρες, ναι. Τρεις, δικαιώνεται ο Άρης, ναι. Σε μια υπόθεση που κυνηγήθηκε από την UEFA, από την ΕΠΟ του ΠΑΟΚ. Ρε φίλε, είσαι καλά. Είσαι καλά, ρε φίλε. Αυτό είναι σκάνδαλο που γίνεται με τον Άρη. Σκάνδαλο είναι. Ρε φίλε μου, ναι, κάτσε λίγο, περίμενε. Σκάνδαλο από την UEFA. Δηλαδή η UEFA κυνηγάει τον Άρη. Η UEFA δεν, δεν έβγαλε την απόφαση. Η UEFA δεν έβγαλε ακόμη καμιά απόφαση. Φίλε, υπάρχει ένα μπάρμα. Περίμενε. Την απαγόρευση μεταγραφών ποιος την ζήτησε και να. Όχι, φίλε, προχώρησε. Ναι, προχώρησε. Δεν θα. Προχώρησε, ακούω. Όχι, να λέμε πράγματα με τέτοιο. Αυτό που έγινε με τον Άρη και τη Βέρεια. Ναι. Και τη Βέρεια είναι πραγματικό άμα το ψάξεις λίγο. Αλλά δεν ασχολείται κανένα. Έχετε μεγάλο θράσος ρε φίλε. Πραγματικά είναι μεγάλο θράσος. Έχουμε μεγάλο θράσος. Είναι μεγάλο θράσος. Πραγματικά είστε απίστευτοι. Όχι όλοι βέβαια. Είναι απίστευτο αυτό. Είναι απίστευτο. Εσείς που γεμίσατε το Facebook για τον ΠΑΟΚ δεν είστε απίστευτοι. Okay, εσείς που ξεκινάτε το ραδιόφωνο και λες εσύ. Τι λες, ναι, ο ΠΑΟΚ, δηλαδή αν βγάλει ανακοίνωση θα πεις ότι είσαι ο Μελισσανίδης του ραδιοφώνου. Αν βγάλει σε λίγο ανακοίνωση, φίλε, δεν έβγαλε. Περίμενε, ρε φίλε. Ψήφισε. Είμαστε πάνω από το 10 να βγάλει ανακοίνωση. Ακούσει ή ακούσουμε τι. Δηλαδή, αν την βγάλει μετά από μία ώρα, άργησε κάτι. Τελείωσε, φίλε, προφανώς ακούσουμε τις μασχάλες. Δεν σε κακολογίζω. Ναι, είπα πριν ψηφιστεί. Είχε 7 ώρες να βγάλει ανακοίνωση. Σόπα, ρε μεγάλο. Είχε ολόκληρη ισότητα. Ρε φίλε, ισότητα και ισονομία δεν θέλει. Αυτό δεν επαγγελίσαι. Στα δικαστήρια. Δηλαδή, δεν θέλω. Δεν θέλω ρύθμιση, ρε φίλε, στα δικαστήρια. Δεν θέλω ρύθμιση. Θα πάει στα δικαστήρια. Αν βγάλει ανακοίνωση, θα πάει στα δικαστήρια. Τον Πάο το ρώτησε κανείς για να κάνει ρύθμιση.
Εντάξει. Αποφασίσανε και διατάξανε. Τι λες τώρα. Το έκανε. Συγγνώμη. Ας το έκανε. Ρε Δημήτρη. Για να μας τελάσεις. Περίμενε λίγο. Θα σε κάνω ρε φίλε. Ο ΠΑΟΚ έλεγε δηλαδή να πάει σε μείωση βαθμών. Φίλε. Είσαι σοβαρός. Φίλε. Θα δεχτεί ο ΠΑΟΚ να πάει σε μείωση βαθμών. Ας το έκανε αυτό. Και ας έκανε. Ποιο έκανε. Βγήκε πάσπρα. Κάτσε λίγο έτσι. Βγήκε πάσπρα. Μια απόφαση. Και πρέπει ο ΠΑΟΚ να περιμένει να απαντήσει. Φίλε, και εγώ μπορώ να φωνάζω. Μη φωνάει, σε παρακαλώ πολύ. Εντάξει, δεν είναι. Λοιπόν, λοιπόν είπα και το ξαναλέω δεύτερη φορά. Δεν το καταλαβαίνεις. Συγγνώμη, δεν μπορώ να το κάνω πιο λιανά. Yeah. Λοιπόν, ας έβγαζε την ανακοίνωση ο ΠΑΟΚ πριν γίνει η ρύθμιση και ας έκανε ό,τι. Τι ανακοίνωση να βγάλει, Ζάκη. Εντάξει, ρε παιδιά, δεν συνεννοούμε. Τι ανακοίνωση να βγάλει. Ξέρεις τι κάνεις τώρα. Ότι ο ΠΑΟΚ δηλαδή. Δέχεται όλα αυτά που κάνει η κυβέρνηση. Ρε φίλε, λέω. Είναι γελίο αυτό που λες. Εγώ ακριβώς το ανάποδο. Όχι, δεν είναι γελίο. Ανάποδο. Δεν είναι γελίο. Πρόσεξε, ανάποδο λες. Θέλεις να κάνει ανακοίνωση. Το ανάποδο λες. Λες. Ξέρεις γιατί το λες. Γιατί ουσιαστικά τι θέλω να πω. Ουσιαστικά. Κοίταξε τώρα, επειδή τα παιδιά δεν σε ξέρω, εγώ σε ξέρω. Ουσιαστικά προσπαθείς να δώσεις ενοχές στον ΠΑΟΚ ότι δεν είναι αθώος. Αυτό δεν θα κάνεις. Εγώ είπα από την αρχή, θυμάσαι πριν ένα μήνα, το, Ζάκο, να πάει σε ευρωπαϊκό δικαστήριο. Σας τώρα. Εντάξει, αν θα χρειαστεί, στο είπε, λέω, το είπε χθες ο κύριος Δακάτσης, θα πάει και στο ΚΑΣ. Τρίτη φορά, τι δεν καταλαβαίνεις. Τρίτη φορά λέω. Εισήγηση έχουμε. Ρε παιδιά, θα πείτε εσύ. Εισήγηση έχουμε. Ωράσε την εισήγηση, ρε φίλε. Εγώ λέω ότι λέω εγώ. Ρε φίλε, περίμενε να βγει απόφαση. Βγήκε νόμος και πριν ψηφιστεί, άκουσε με λίγο. Στην Ελλάδα. Τείχος, δεν μιλάω. Στην Ελλάδα, άκουσε με λίγο, άκουσε ένα λεπτό. Στην Ελλάδα που δεν περνάει η μία απόφαση για το low one παίρνει 10 χρόνια, αυτοί καταφέρουν σε 15 ώρες να βγάλουν απόφαση και να ψηφίσουν νόμο. Και ο ΠΑΟΚ πρέπει να περιμένει από πάνω από το πληκτρολόγιο για να βγάλει τέτοια ανακοίνωση. Δημήτρη, ολοκλήρωσε. Έχουμε 5 γραμμές. Να σε καλά. Να σε καλά. Ευχαριστούμε. Να σε καλά. Νομίζω απάντησα το. Δηλαδή, ελάχιστο μυαλό να υπάρχει. Νομίζω... Καλησπέρα. Τι να πω. Εγώ είμαι μήπως. Έλα, φίλε, εσύ. Ναι. Έλα, καλησπέρα. Τι έγινε. Καλησπέρα. Νωρίς είναι εδώ. Καναδάς. Κώστας, τι κάνετε. Γεια σου, Κώστα. Καλησπέρα, Κώστα. Καλημέρα, Κώστα. Μόλις πέρασε 12. Λοιπόν, εγώ θα προσπαθήσω πολύ περιεκτικά να βγάλουμε λίγο άκρη. Πάμε. Χωρίς φορές κλπ. Πολύ απλά βγήκε η απόφαση της Επιτροπής κλπ. Ο ΠΑΟΚ ως είχε συμφέρον έβγαλε μια ανακοίνωση μεγάλη ενάντια σε αυτή την εισήγηση. Έτσι σωστά. Από εδώ και πέρα όμως, Λάχο, εγώ συμφωνώ ότι ο ΠΑΟΚ πλέον δεν έχει κανένα λόγο να βγάλει ανακοίνωση για κανένα νόμο. Γιατί, διότι όπως είπαμε όλοι και συμφωνήσαμε, πήρε το μέρος πλέον και πάμε στα δικαστήρια, σωστά. Κώστα, εγώ άλλο είπα, ρε φίλε. Δηλαδή και προηγουμένως, προφανώς δεν το κατάλαβες ούτε εσύ. Είπα. Ίσως γιατί φωνάζετε και θες παρέα. Ναι, όχι. Κατάλαβες όμως εγώ τι λέω. Λέω ότι ο ΠΑΟΚ δεν έχει λόγο να βγάλει ανακοίνωση ΠΑΕ. Ωραία. Άλλαξε ο νόμος. Και τι του νοιάζει τον ΠΑΟΚ. Έλα, βρε, κουναβίστηκα το λέει. Κουναβίστηκα το λέει. Ακού τι λέω. Ασλαμίζει τώρα. Κουναβίστηκα το λέει. Το είπα στο σχόλιο μου, δεν θα με αφήσει να το ξαναπώ. Δεν πειράζει. Μα το παραδέχτηκε με τον Κώστα, ρε φίλε, με τον Παπαμπρίζα. Τι? Ότι στην ουσία λες ότι ο ΠΑΟΚ είναι ένοχος και δεν βγάζει ανακοίνωση. Λέω, αυτό λες. Λέω μια καθαρή ΠΑΕ και που πιστεύω ότι έχει δίκιο, έπρεπε να πει ότι δεν θέλω, φίλε, εγώ την ομορφωτήρη. Είχε 6-7 ώρες κενό. Θα πεις εσύ την ΠΑΕ τι θα κάνει. Δεν την ΠΑΕ πάει που θα κάνει. Όχι, όχι. Εγώ λέω ότι θα ήθελα. Τι θα ήθελα από τη δική μου ΠΑΕ. Τι θέλαμε από τη δική μας ΠΑΕ, το είδαμε χθες από το στόμα του Διευθύνων Συμβούλου και του Αντιπρόεδρου του ΠΑΟΚ. Ωραία, έλα, φίλε. Που όμοιες δηλώσεις και όμοιες κατηγορίες. Από παράγοντα του Άρη και του Ηρακλή προς πρόσωπο των Αθηνών ή της κυβέρνησης δεν έχει ξαναγίνει. Στο κανάλι του Πρόεδρου έχεις δίκιο. Τι σημασία έχει πιο κανάλι. Πανελλήνιας Ευέλειας είναι. Και να σου πληροφορήσω, έσπασε τηλεθέαση χθες. Έλα, φίλε. Μα ακούτε. Λοιπόν, συμφωνούμε λοιπόν. Στο κανάλι του Πρόεδρου με Αριανό ο παρουσιαστή. Ο Αριανός. Ο παρουσιαστής ο Αριανός. Ναι, 7 φορές είπε πόσο χάρηκα που κέρδισε 4-2 τον Πάο. Έπρεπε να λυπηθεί. Μεγάλο. Δεν έκανε όμως λοιπόν, ρεπορτάζ ακόμη. Για να τελειώσουμε, παιδιά, πάμε. Γιατί να μιλήσω, να έχω και ακόμα ένα μικρό θέμα. Ναι. Συμφωνούμε λοιπόν ότι θα ήταν πλεονασμός με τον Τάσο, συμφωνούμε τουλάχιστον. Όχι, με τον Τάσο συμφωνείτε, ναι. Να βγάλει, όχι, θα ήταν πλεονασμός για την ΠΑΕ να βγάλει μια ανακοίνωση σε μια απόφαση της Βουλής ή οτιδήποτε άλλο. Εφόσον έτσι καλύτερα πάμε δικαστικά. Τελειώνει αυτό. Ρε εσύ, φίλε Τάσο, επειδή σε είχα πάρει την άλλη φορά. Ντρούλινγκ, συγγνώμη. Για αυτόν τον φίλο μας τον Ντουρμπισάι. Μισό λεπτό. Να σε πω κάτι. Πάρα πολύ απλό για να δούμε πού διαφωνούμε. Γιατί είδες ότι έγινε μεταγραφή κλπ. Να σε υπενθυμίσω και την έχω μπροστά μου και τη λέω ότι την απόφαση της ΕΠΟ δέχεται λέει εν μέρη της εφέσεως που κάνατε 21ου ενάντια στην ανάκληση της άδειας. Λοιπόν και λέει ακυρώνει την ανάκληση λοιπόν με τον αριθμό τάδε κλπ. Δελτίου ταυτότητος έτσι και επιτρέπει τον Ντουρμπισάι και λέει ακριβώς πολύ απλά
με το οποίο η ΠΑΕ Αθλητικός Όμιλος Άρης Θεσσαλονίκης, σε ανώνυμη εταιρεία, απέκτησε με δανεισμό την 3 πρώτου 20 ακριβώς, του ποδοσφαιριστή Φιωρίδη. Όταν είχα πάρει την άλλη φορά, να την τελειώσω παρακαλώ. Ναι. Την άλλη φορά μου είχατε πει ότι να, επειδή πήγε από τέλος του μήνα, 28 του μηνός, δεν πρόλαβε να γίνει μεταγραφή. Πρόσεξε τι λέει. Από την απόκληση λέει ότι. Μισό λεπτό. Λέει απόκληση με δανεισμό, απέκτηση με δανεισμό. Τρεις πρώτου του ρούλινγκ ήταν καθημερινή. Θα μπορούσε να κάνει μια χαρά μεταγραφή και τελευταία δεν γινόταν όμως, φίλε, δυστυχώς. Αυτή τη στιγμή, μισό λεπτό, το ένα μισό λεπτό, να απαντάμε ρε φίλε, τι μισό λεπτό, άντε να μην απαντήσω. Αυτή τη στιγμή, τελευταία πρόταση, αυτή τη στιγμή ο Τουρμπιστά, είτε μας αρέσει είτε όχι, παίζει βάσει αυτή τη απόφαση. Όχι, φίλε, είσαι εντάξει. Επώς. Καταλαβαίνω ότι ακούς μόνο παοξίδικα μέσα. Παοξίζει, τι όχι, θα ακούς. Ναι, δυστυχώς δεν ακούς όμως. Για δύο μέρες ήταν ο δανεισμός. Υπάρχει συμβόλο κατατεθειμένο που είναι με ελεύθερη μεταγραφή. Να σε καλά, φίλε. Να σε καλά. Να σε καλά. Τι να κάνουμε τώρα, δεν στον επόμενο, καλησπέρα. Καλησπέρα, εγώ είμαι. Γεια σου, φίλε. Καλησπέρα, φίλε, ναι. Κώστας, άλλα ήθελα να πω, άλλα θα πω τώρα προφανώς. Κώστα, γίνεται χαμός αυτές τις μέρες, εντάξει. Okay. Βάχο και Τάσο, ναι. Κώστα, το λέω. Διάλειμμα δεν προβλέπεται να κάνουμε, δεν πειράζει. Για μπασκετικό θέμα. Πάμε. Προφανώς, ό,τι θέλεις, τι θα πεις. Ο προηγούμενος, όπως είπε Τάσο, όπως είπε Ζάχο, βλέπουν τα αυτιά και ακούνε τι να κάνω, ρε φίλε, εγώ άλλο. Έχουν ένα συγκεκριμένο κείμενο, δεν δέχονται τίποτε άλλο και λένε. Δεν θα πω στο θέμα τώρα να πω για ό,τι έχει υποθεί. Τα έχετε πει 100 φορές. Το έχω ακούσει άλλες 100. Εγώ απλά θέλω να κάνω μια ερώτηση στον Τάσο. Πες μου λίγο πραγματικά πόσο, χρησιμοποιώ προσεκτικά τη λέξη, πόσο μακάκας πρέπει να αισθάνεται ο Αριανός που για τρεις φορές, αν άσε τις δύο που έπεσα αγωνιστικά, τη μία που έπεσα για τα δελτία, όπως έπεσα. Τα ξέχασα να το κάνουν επίτηδες, πέσαν όμως, σαν απόφαση ήταν ότι ο Άρης έπεσε επειδή ξέχασε τα δελτία. Σωστά. Και πρόσεξε. Και την επόμενη χρονιά τα δελτία καταργήθηκαν, έτσι. Την επόμενη καλοκαίρι, το επόμενο καλοκαίρι. Δεν βγήκε μισός παράγοντας. Κανένας να κάνει όλο αυτό το όρο που έγινε για εσάς. Που ξαφνικά εγώ έμαθα στα 40 μου χρόνια ότι όλη η Βόρεια Ελλάδα είναι ΠΑΟΚ και θα διαχωριστεί η Ελλάδα στα δύο. Το αφήνω στην άκρη αυτό για τα δελτία που λέει ο Τάσος. Πάω παρακάτω. Άλλαξε ολόκληρη νομοθεσία για δελτία δεν είπα εγώ, φίλε. Όχι, δεν είπε για δελτία. Εγώ το λέω. Δεν είπα για σένα. Εντάξει. Αφήνω στην άκρη αυτό, λέω. Άλλαξε ολόκληρη νομοθεσία για να μην ανέβει από τη Γάμα στη Β' το Άρη σαν δευτεραθλητής. Και τον επόμενο χρόνο ξαναέγινε. Ανέβηκε ο δευτεραθλητής. Ποιος το έκανε αυτό, φίλε? Ποιος το έκανε? Η ΕΠΟ του πιανού. Του Κερτζίκη. Οποιοδήποτε. Εγώ πώς πρέπει να κάνω. Με αυτή την ομάδα που είσαι τώρα κολλητός. Σου δέχομαι. Αυτή η ομάδα που είσαι τώρα κολλητός, αδερφέ. Έτσι λέει εσύ. Αυτή σου το στέρισε. Έτσι λέει εσύ. Εγώ σε δουλεύω. Αυτή μου το στέρισε. Άμα είμαι κολλητός. Εντάξει, να μην φωνάζω, να μην κάνω σωστά. Άμα είμαι κολλητός, γιατί είμαι 4 χρόνια στη Β' και αλώνιζα τα χωράφια. Γιατί δεν με ανέβαζε ο Ολυμπιακός ο κολλητός με ένα τρένο πάνω να έχει και το εύκολο το εξάποτο. Και καθόταν και χαργετιζόταν με τους προηγούμενους. Αυτό. Αυτό μην ρωτάς εμένα, αδερφέ. Αυτούς που έχουν συμφέροντα από τις δύο ομάδες ρωτά. Με λες ότι είμαι κολλητός μου και ο κολλητός μου δεν με ανέβασε. Εσύ δηλαδή, για να ξανακαταλάβω τώρα με ποιο μιλάω. Δηλαδή εσύ θεωρείς όσα γίνονται και όσα βλέπεις ότι ο Άρης είναι εχθρός του Ολυμπιακού. Εσύ δηλαδή θεωρείς... Σε ρώτησα κάτι ρε φίλε, να μου απαντήσεις. Μην απαντάς με ερώτηση. Όταν λες εχθρός ποιος είναι, εσύ είσαι εχθρός του Ολυμπιακού. 1000%. 1000%. Εσύ είσαι εχθρός του Ολυμπιακού ή φίλος. Ξέρεις πόσο πίσω δεν απαντάς. Το πω αυτό που μου λες. Δεν με απαντάς, Γκαρτάση. Θα μου απαντήσεις και εσύ άμα σου απαντήσεις αυτό που λες. Ναι, απάντησε μου σε αυτό που σε ρωτάω για να συνεχίσουμε την κουβέντα γιατί εκεί πέντε γραμμές. Δεν είμαι εχθρός, αλλά δεν είμαι ούτε κολλητός. Έγινε φίλε. Ακούστηκες. Ρώτα και εσύ τι θες και να κλείσουμε. Θα σε ρωτήσω κι εγώ. Όταν πριν 5 χρόνια ψήφισες ότι γούσταρε μέσα ο Καραπαπάς, κάθε Καραπαπάς. Δεν ψήφισε τίποτα, το είπε χθες ο Γκαγκάτσης. Με λευκό έριχνο ΠΑΟΚ. Το είπε χθες ο Γκαγκάτσης. Να είσαι πιο ενημερωμένος, είτε φορμέ, αδερφέ. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Το 12... Πάμε στον επόμενο, καλησπέρα. Το 12 βέβαια την πρώτη χρονιά, Μαρινάκη ψήφισε για αυτό. Με συγχωρείτε που λίγο κλείνουμε τις γράμμες έτσι. Εντάξει, ζητάω συγγνώμη, αλλά δεν έχουμε κάνει το ένα διάλειμμα και είναι φούλη γράμμες. Μην τηλεφωνείτε οι υπόλοιποι. Όσοι είστε 4, θα μιλήσετε και θα κάνουμε το break, εντάξει. Έλα φίλε, καλησπέρα. Μην τηλεφωνείτε, λέω τηλεφωνούν. Καλησπέρα, ναι. Ναι, καλησπέρα. Έλα φίλε, γεια σου. Ακούω τόση ώρα ρε παιδιά, όχι το δελτίο του Ντουρμισάη, όχι το ένα, όχι το άλλο, Αριανός είμαι, Αποστόλης λέγομαι. Γεια σου Αποστόλη. Γεια σου Αποστόλη. Ρε γάμο το, οι παοξίδες θα ασχοληθούν με το δελτίο του Ντουρμισάη και εμείς το, αν έχει ο ΠΑΟΚ της συμμετοχής της Ξάνθης, δεν βλέπουμε το μεγαλύτερο περίγραμμα ρε παιδιά. Δεν βλέπουμε ότι πάνε και περνάνε μια
fast track, όπως είπε ο Τάσος, μια νομολογία, ένα... Ντροπολογία είναι αυτό, δε φίλε, όχι τροπολογία, ντροπολογία. Δεν είμαι και δικηγόρος, ρε φίλε μου. Ναι. Πάνε για να καλύψουν τα δικά τους, τις δικές τους βρωμιές. Έφερε ο Μαρινάκης, ο οποίος κυβερνά δια αντιπροσώπου, έφερε ο Μαρινάκης τον ΠΑΟΚ εκεί που ήθελε για να καλύψει τα δικά του. Δεν τα βλέπετε αυτά. Δηλαδή, τα βλέπουμε, ρε φίλε, και τα είπαμε. Βγαίνουμε να φαγωνόμαστε τα ραδιόφωνα, όχι εγώ είμαι ΠΑΟΚΣΗΣ. Κοίτα, πώς είπαμε το όνομά σου, φίλε? Αποστόλης. Αποστολή. Τα βλέπουμε, τα έχουμε σχολιάσει, τα λέμε καθημερινά εδώ σε εκπομπές. Αλλά δεν γίνεται, ρε φίλε, όταν βρίσκεται ΠΑΟΚΣΗΣ με Αριανό και παίρνουν ΠΑΟΚΣΗΣ με Αριανούς κατά 85% ας πούμε στην εκπομπή, να μην υπάρχει μια Αμερική αντιπαράθεση. Για κάποια θέματα, εντάξει. Είναι... θα ήταν ανώμαλο δηλαδή. Θα ήμασταν ανώμαλοι. Να ανοίξουμε λίγο τα μυαλά μας, το είπα προλίγο, αδερφέ, είπα κάτι. Ότι ο Αριανός περιμένει να πάρει ένα κύπελο πώς και πώς 50 χρόνια. Έχετε την εντύπωση, φίλε του Άρη, με τα όσα κάνει, όσα γίνονται σήμερα, με αυτά που βλέπουμε σε 15 ώρες που κάνουν τροπολογία. Να σε αφήσει να πάρει κύπελο. Ναι, σιγά. Σιγά να μην σε αφήσει. Εγώ λέω δεν υπάρχει περίπτωση. Ούτε μία στο δισεκατομμύριο, αδερφέ. Και όσον αφορά αυτό που λες ότι είμαι φίλος του Ολυμπιακού, μπορεί ο πρόεδρος του Άρη να είναι φίλος. Δεν είπα, το έχω διευκρινίσει, Αποστόλη, συγγνώμη, δεν το ξαναείπα. Δεν μιλάω για τον κόσμο του Άρη. Πρόσεξε. Δεν μιλάω για τους φιλάδους, γιατί είμαι φίλαδος και ξέρω. Άσε να τελειώσει τη φράση του. Για, για άλλους μιλάω. Ναι. Για πες, Αποστόλη. Που δεν σας αρέσει και εσάς. Τα αγνά Αριανά και τους καθαρούς Αριανούς. Δεν τους αρέσει όλο αυτό που γίνεται. Για πες λίγο, Αποστόλη, την τελευταία αποστροφή του λόγου σου για να ακούσουμε. Ότι... τι να πω, σ' αρέσει σε ένα ρεζάχο να βλέπεις το δικό μας τον πρόεδρο να αγκαλιάζεται με τον Καραπαπά και τον Κυρσάβα? Όχι, σ' αρέσουν αυτά? Με τον Καραπαπά δεν μ' αρέσουν. Με τον Καραπαπά να βγαίνει να κάνει δηλώσεις ένα. Με τον Καραπαπά ούτε αγκαλιάζει και ούτε φιλήθηκε. Έκανε δηλώσεις στο ΟΑΝ που για μένα ήταν λάθος του. Λάθος. Με αυτή τη λογική αγκαλιάστηκε και στη Φυσούνα και με τον Μάκη Γκαγκάτση. Γιατί υπάρχουν και με τον ιό Σαββίδη. Εγώ γιατί... δεν το είδα αυτό. Εντάξει, δεν το είδες. Περίεργο, φίλε. Είδα, επιλεκτικά βλέπεις. Και... σου αρέσει για δηλώσεις που έκανε υπέρ του Ολυμπιακού. Που είπε, το Άρης και Ολυμπιακός. Μα εγώ και εκείνη τη μέρα το είπα. Δεν χρειαζόταν και αλήθεια να είναι, δεν χρειαζόταν να μπει λέξη ο Ολυμπιακός. Αλλά φίλε Αποστόλη, πολύ επιλεκτικά η κρίση σου. Συγγνώμη που το λέω. Εγώ δεν θα πω. Δεν τον αρέσουν αυτά του Ζάχου. Όχι, φίλε. Άμα μιλούσε για τον ΠΑΟ, κατά θα τον άρεσε. Εγώ, αν υπήρχε μία ανάποδη τέτοια, σίγουρα θα έλεγε ότι Αποστόλη, μήπως δεν είσαι ΠΑΟ και είσαι τίποτα άλλο. Εγώ δεν θα το πω αυτό. Είναι διαφορετική η οπτική του Αποστόλη. Δεν είναι τώρα πλάκα, κάνει. Όχι, καθόλου πλάκα δεν κάνω. Είδε, ρε φίλε, να φιλιέται. Να φιλιέται, είδε με τον Καραπαπά και δεν είδε τη Φυσούνα που ήταν με τον Ιβά Σαββίδη και με. Πού να το δει τώρα, πώ το είδε. Το ένα το είδε, το άλλο δεν το είδε. Τώρα το έδειξε τηλεόραση, δεν το έδειξε. Πάντως για τον ΠΑΟΚ το αδικείται, δεν το είπε ο Καρυπίδης. Για τον Ολυμπιακό το αδικείται και μάλιστα το είπε, έβαλε ο Άρης και ο Ολυμπιακός δεν αδικείται. Λάθος του μεγάλο. Αυτό δεν το έχει κάνει ποτέ πρόεδρος του Άρη. Λάθος του μεγάλο. Ποτέ. Δεν έχει καμία σχέση να βάλει τη λέξη Ολυμπιακός. Φίλε, αυτό σου λέει ο Αποστόλης. Τι μα λέγω, το είπα εκείνη την ημέρα. Αποστόλη, ολοκλήρωσα, αδερφέ. Λάθος του. Ολοκλήρωσα, παιδιά. Ευχαριστούμε για την επικοινωνία. Έλληνας με Έλληνα. Να είμαστε καλά. Να είσαι καλά, Αποστόλη. Υγεία να υπάρχει. Υγεία να υπάρχει. Αποστόλη. Υγεία να υπάρχει. Ωραία, Αποστόλη. Έλα, φίλε, καλησπέρα, αν περίμενε. Παρακαλώ. Γεια σου. Ήρθαμε, ξαναπέσαμε. Γεια σου, Θόδωρε. Ποιο είναι, Θόδωρο. Άλλαξε φωνή. Λοιπόν, παιδιά, οι τρεις τελευταίοι. Θυμάστε τα Χριστούγεννα που σου είχα πει ότι αλλάξαν την επιτροπή και πάνω μας ρίξουν. Πάνω στις τρεις τελευταίοι πριν το break. Τώρα θα σου πω εγώ. Τον κατέβα. Τρεις τελευταίοι θα μιλήσετε πριν το break. Μην τηλεφωνείτε. Οι υπόλοιποι μετά τις 10 και 35 θα ανοίξουν πάλι γραμμές. Έλα, κύριε Θόδωρε, καλησπέρα. Έλα, για να σταματήσει και ο φαρισαϊσμός. Γιατί όλοι ξέρουν τι γίνεται και ο φίλος μου ο Ζάχος πάει να μας πάει στα νεύρα σήμερα. Γιατί? Λοιπόν, δηλαδή δικάζουν, έχει βάλει μια επιτροπή τοποθετημένη από τον Ολυμπιακό, οι οποίοι δεν έχουν κάποια στοιχεία, δεν χρειάζεται κάτι για να δικάσουν, απλά δικάζουν ότι πρέπει να πέσει ο ΠΑΟΚ. Δεν καταλαβαίνω την ανάγκη σου. Δεν καταλαβαίνω την ανάγκη σου. Έλα ρε παιδιά, να μιλήσουμε τώρα. Δεν μιλάς, ρε φίλε. Μιλάς, εντάξει. Ο Ιχολίπτης, ρε φίλε. Εντάξει. Τέλος πάντων, τώρα, τέλος πάντων, έχουμε τα νεύρα μας, έχουμε και τον Ιχολίπτη. Λοιπόν, συγγνώμη κιόλας για τον τόνο, παιδιά, αλλά εντάξει, έφτασε όπως θέλει. Έλα, μη χαλάρωσε. Χαλάρωσε, ήρεμα. Κάτσε ρε Σιτάσο, θα δικάζουμε εγώ και εσύ και υπάρχει περίπτωση να δικαιωθεί ο Ολυμπιακός? Όχι. Όχι. Είναι κάπως έτσι είναι τα πράγματα. Και τώρα μας λέει ο Ζάχος ότι να πάμε στη δικαιοσύνη και στη δικαιοσύνη, αφού ξέρεις ότι είναι στημένα ρε όλα. Okay. Ποια δικαιοσύνη μας έφερε μέχρι εδώ? Λεπτό, αυτή που είναι τοποθετημένη εκεί, αυτή είναι έτοιμη για να
δεν έχουν κάτι για να δικάσουν. Απλά τα ελίκη πρέπει να πάρει ο Ολυμπιακός στο πρωτάθλημα. Μην μας πουλάτε τώρα, μας υποτιμάτε την νοημοσύνη μας. Ωραία, και το κάστημένο είναι. Εσύ από ποιος είναι διορισμένο ρε, 30 χρόνια, για πες μου. Το κάσου λέω, το κάσου λέω. Είσαι 30 χρόνια ο Πατατούδης, πες μου ποιος. Ρε φίλε. Μην υποτιμάς την νοημοσύνη μου. Σε παρακαλώ ρε Σιζάχο τώρα. Ρε φίλε, για το κάσου. Ρε φίλε, για το κάσου λέω. Το κάσου είναι το τελευταίο, το τελευταίο στάδιο που θα πάει πάγκο. Όχι, Ζάχου. Λέω. Τώρα η υπόθεση. Ρε τάσου. Τι μου λέτε, από πού είναι λοιπόν, αφού ξέρεις όλα τα ρεπορτάζ. Πες μου εσύ από πού είναι οι άνθρωποι. Όχι, σου λέει. Και από την Αθήνα, τυχαία, α πούμε. Έτσι όπως τα λέει για Ελλάδα όλα. Ότι πριν δύο μήνες ο κύριος Αυγενάκης ξύλωσε δύο άλλους και τοποθέτησε δύο δικούς του ανθρώπους. Αυτό σου λέει. Εγώ άλλο λέω. Εγώ λέω, πάω με τη λογική του Θόδωρου, ότι όλα είναι έτσι όπως τα λέει για Ελλάδα. Και το κάσου είναι έτσι. Φυσικά είναι έτσι. Γιατί και το ΚΑΣ. Α, και το ΚΑΣ είναι δηλαδή, έτσι. Και το ΚΑΣ. Και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Ναι, φασός το λέω. Εντάξει, δηλαδή, εσύ τι μου λες. Σηκώνουμε τα χέρια ψηλά. ΚΑΣ δικάζει. Όχι με ερυθρόλευκα γυαλιά. Γιατί αν δίκαζε έτσι, αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός, θα είναι γάμα εθνική. Να μην τρελαθούμε κιόλας. Προσπαθούμε τώρα να αποδείξουμε στην Ελλάδα ότι τι. Ότι όλα είναι γαλήνια και ρόδινα και ότι έχουμε εμπιστοσύνη. Σας παρακαλώ, ρε παιδιά. Εδώ έφτασε ο Ολυμπιακός. Που με αυτά που έλεγε θα έπρεπε να αποβληθεί από το πρωτάθλημα να είναι και πάρα καβάλα στάλογο. Για στημένα παιχνίδια έχουν 300 κασέτες για το Κοριόπολης. Αυτά όλα που είναι ρε παιδιά το ΚΑΣ και το κάθε ΚΑΣ. Όλα πέφτουν στο βρόντο. Μην τρελαθώ τώρα. Ο Ολυμπιακός κόβει και ράβει. Και αυτή τη στιγμή βρήκε και μια κυβέρνηση η οποία είναι υποχείριό του και έχει δείξει με τον κύριο Αυγενάκη που έχει γίνει γραφείο τύπου του ποιος είναι. Mm-hmm. Και μπράβο στον Κώστα το Χίτα, δεν ξέρω αν τον ακούσατε. Mm-hmm. Ο οποίος ήταν ο μόνος εκτοβουλευτός. Θοδωρέ, άστο γιατί δεν ξέρει την ιστορία. Δεν με ενδιαφέρει, άστο τα είπε. Θοδωρέ, τι είπε, ρε. Αυτός που στις κασέτες έλεγε τον Μπαρμπασάβα, ότι θες Μπαρμπασάβα, εγώ εδώ είμαι στη Θεσσαλονίκη. Τι μου λες τώρα, τα ξέρεις αυτά. Είναι και το λέει η άλλη που είναι ρε. Άσε φύγε τώρα από εκεί πέρα με το Θοδωρέ, ένα λεπτό λίγο. Άσε με να χαρίσει τώρα, βγήκε και τα είπε. Αυτή να πούμε και έχει ένα δίκιο. Ξέρουμε τι είπε αυτό εδώ και χρόνια. Ένα δίκιο να το λες ότι είναι με τον Ολυμπιακό αυτή. Οι προηγούμενοι που δεν ήταν με τον Ολυμπιακό, γιατί δεν κάναν το Κοριόπολης και το τέτοιο. Πέντε χρόνια ήταν η κυβέρνηση. Και ποιο είπε ότι οι προηγούμενοι δεν ήταν με τον Ολυμπιακό. Δεν τον αγγίζαν. Η εντολή είναι μην αγγίζετε τον Ολυμπιακό. Ζάχο, εδώ και 30 χρόνια με αυτά τα έσχη που έχουν γίνει, πρέπει να καταλαβαίνει, δεν χρειάζεται να το πω εγώ, δηλαδή τα στοιχειώδη αν έχουμε, ότι όλες οι εντολές είναι μην αγγίζετε τον Ολυμπιακό. Τώρα, επειδή ο Ολυμπιακός έχει διαλύσει τα πάντα και εσύ τώρα κάνεις μια μικρά κουτσουκιάλα σαν Άρης και δεν σε πειράζουν, δεν πάνε να πει ότι α, και εσείς κάνατε κάτι. Αυτά τα κάνουν μόνο και μόνο για να έχουν να λένε. Αν υπήρχε με ρόλο τη δικαιοσύνη, δεν θα υπήρχε ο Ολυμπιακός σε κανένα άθλημα. Έχει διαλύσει. Αυτό είναι σωστό που λες. Το ότι ο Ολυμπιακός είναι αυτό. Όμως, ότι ο Ολυμπιακός είναι κάτω, έτσι. Το Ολυμπιακός πήρε 7 πρωταθλήματα. Ότι ο Ολυμπιακός είναι. Ότι ο Ολυμπιακός είναι έτσι όπως το λες. Αυτό αν είσαι ένοχος εσύ δεν σε αθώνει όμως. Έτσι. Να δικαστώ και αν είμαι ένοχος να τιμωρηθώ. Αυτό είπα και εγώ. Αυτό είπα. Ναι, αλλά αυτή η τροπολογία δεν με αφήνει να δικαστώ. Δηλαδή, είδατε ποτέ σε 15 ώρες να ενεργοποιηθεί η Βουλή και να περάσει τροπολογία μέσα σε 15 ώρες. Γιατί για μία εισήγηση, για μία εισήγηση που ούτε καν είναι τιμωρία, χωρίς να δικαστεί η υπόθεση. Τι λέμε τώρα. Εδώ βρισκόμαστε προτετελεσμένο. Δεν ακούγεται. Προτετελεσμένο γεγονότο βρισκόμαστε. Κατάλαβες. Πάμε. Θοδωρέ, ολοκλήρωσε παρακαλώ. Καλή νύχτα, λοιπόν, εντάξει. Καλό βράδυ. Έχουμε γραμμή. Έχουμε άλλη. Έχουμε. Για να δούμε, περίμενα. Όχι. Έπεσε. Πάμε εδώ. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Έλα, φίλε, είσαι ο τελευταίος πριν το διάλειμμα. Μετά τον break θα ξαναπάρουμε γραμμές, έτσι. Θα μας τρελάνεις, δε Ζάχο. Α, δεν είναι. Γιατί, ρε φίλε. Και όλοι. Συγγνώμη, ρε φίλε, σου ζητάω ταπεινά. Τι συγγνώμη, ρε φίλε. Για πες, ρε φίλε. Δηλαδή, θέλω να μου πεις την άποψή σου για το Μαρινάκι. Τι άποψή σου να σου πει το Μαρινάκι. Για την άποψή σου, τι άνθρωπο θεωρείς ότι είναι. Δεν το ξέρω, φίλε, προσωπικά εσύ το ξέρεις. Α, δεν το ξέρεις. Όχι, εσύ το ξέρεις. Εγώ ξέρω κάτι κασέτες εκεί πέρα με τον Χατζηνικολάου, τον εθνικό μας δημοσιογράφο. Ότι. Που τα λένε ωραία. Να πάρεις τη δικαιοσύνη. Που τα τηλέφωνα πέσανε μέσα από τον Ολυμπιακό. Να πάρεις τη δικαιοσύνη και τα νόμιμα. Τι θες να σου πω εγώ. Τα νόμιμα στη δικαιοσύνη. Α, δεν έχεις άποψη. Για το Σαββίδι μάλλον έχεις άποψη. Που δεν έχω. Το είναι ίδια λόγια για το Σαββίδι. Τι άκουσες να λέω για το Σαββίδι. Δεν νομίζω να. Γιατί άκουσες εσύ, για πες μας. Όχι, ποιο είναι το ύφος. Τι θέλεις να πούμε ότι είστε και αθώοι. Τα νόμιμα λέμε. Και οι αποδείξεις. Δηλαδή θεωρείς ότι ο Καρυπίδης δεν είναι φιλαράκι με το Μαρινάκι.
δεν θεώρησε ότι κάνετε business με το Μαρινάκι. Εσύ καλά. Δηλαδή λες ότι ο Πάκο είναι ένοχος. Όχι, δεν λέω, τα νόμιμα τότε... είπα. Τα νόμιμα. Τι, αν είναι θες ένοχος... να μας πεις και αθώος. Όχι, δεν φυσικά ξέρω. Είναι αθώος ο Πάκο. Όχι, και εσύ πού το ξέρεις ότι είναι αθώος. Εσύ δηλαδή δηλώνεις ενοχή για τον Πάκο. Δεν δηλώνω, εσύ πού τα ξέρεις. Σου είπα, εγώ έχω και μια άποψη. Εγώ έχω μια άποψη. Αλλά δεν είμαι δικηγόρος. Δεν είμαι δικηγόρος. Τα λόγια του Τσουκαλάλες. Τι λες ρε φίλε. Όλων αυτών των φυλάδων. Θα σου πούμε και τι θα πούμε. Συγγνώμη που... Τι λέτε ρε φίλε. Τι λες. Δεν σε θυμάμαι να μιλούσες όταν τον Άρη το ρίχνα στη Β' και στη Γ' Εθνική και δεν ανέβαινε από τη Γ'. Μόνος το έπεφτε. Δεν ζητά. Μόνος το έπεφτε. Τι λες ρε. Ξέρεις τι έκανες τότε. Πανηγύριζες και έκανες βρω. Και τι θες να κάνουμε ρε φίλε. Και τώρα τι θες να σου πούμε δηλαδή. Εσύ τι θες να σε λέμε τα νόμιμα και ούτε αυτό σε αρκεί. Εσύ τώρα που τι θες να πούμε. Εσύ όταν αποκλειστήκαμε από το UEFA δεν πανηγύριζες. Τι δουλειά έχει το UEFA ρε. Άλλο σου λέω. Εγώ σου λέω με ρίχνα άδικα. Όταν ο ΠΑΟΚ έκανε τελικούς δεν πανηγύριζες. Σου λέω με ρίχνα άδικα. Σε ρωτάω κάτι. Ποιος έριχνε άδικα. Τη δική σου να παραδείξα σε γενναδικά. Λάθο κάνει. Ευνοημένο είσαι από την κυβέρνηση. Σε έβαλε τα άρθρα και σώθηκε. Τι λες ο Πάκ πλήρωσε τα χρέη του. Τι λες, άιντε. Ποια χρέη του. Γάλα τη γλώσσα. Αυτά που ήταν. Αυτά που ήταν στη Σιβηρία. Αυτά. Ποια Σιβηρία. Πάνε πληρώσεις και εσύ. Τι λες ρε φίλε. Συνανταρκτική. Πάνε πλήρωστα γιατί δεν τα πληρώνεις. Τι και πήγες τα άρθρα. Το πρωτεύον. Και πιστόλια σε όλο τον κόσμο. Τι λες ρε φίλε. Στο πρωτεύον είναι πάνε πλήρωστο. 99 μια χαρά το πληρώσα. Ευνοημένοι είστε από άρθρο 44. Πιο ευνοημένοι του πλανήτη στο Ιντερνετ. Άσε τώρα. Ποιοι είναι πιο ευνοημένοι. Και ποιοι είναι παραρτήματα ξέρουμε. Του πλανήτη είσαι. Φαίνεται ποιο είναι. Ακούστε λίγο, ακούστε λίγο. Όλα αυτά είναι αερολογίες. Εγώ να μιλήσω με πρακτικά. Αυγενάκης, Μαρινάκης, Μητσοτάκης, τι του ενώνει. Η Κρήτη. Τι είναι η Κρήτη τόσα χρόνια. Ότι ήταν το Μενταγίν στην Κολομβία. Ότι είναι το Λαζαράτι στην Αλβανία. Ότι είναι η Νάπολη στην Ιταλία. Να είσαι καλά φίλε, πρέπει να κάνουμε το διάλειμμα. Εντάξει, ξεκάθαρα. Για χαρά, καλό βράδυ. Να είσαι καλά. Λοιπόν, πάμε στο τελευταίο διαμεστικό διάλειμμα. Θα επανέλθουμε με ανοιχτές γραμμές στο 2310-287. Όσο και τρία οχταράκια. Όσο περισσέψει μετά. Νομίζω ότι έχει κανένα κοσάρι το γεμάτο. Για του φίλου που δεν σκανα μήνυμα αν έχει εκεί και το ξεχάσαμε. FM και ενό σχόλιο μήνυμα αποστολή στο 54-526. Πάμε στο τελευταίο διάλειμμα και ερχόμαστε. Λοιπόν, επιστρέψαμε μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Να πούμε ότι έχουμε γύρω στα 10-11 λεπτάκια στη διάθεσή μα. Μην τηλεφωνείτε, είναι γεμάτο τηλεφωνικό κέντρο. Στάσω. Έχει τρει γραμμέ. Ίσως ένα ακόμα. Λοιπόν. Να διαβάσω το μήνυμα, το ξεχάσαμε, δεν το κοίταξα να πω, να μιλώ ψέματα, στο κομπιούτερ του φίλου του 924 που μου γράφει: εσύ άγχος στην Ελλάδα που είμαστε, αν είσαι σίγουρος για την αθωότητά σου, θα είσαι σίγουρος για τη δικαίωσή σου. Αυτή είναι η σύγκρουση, αυτό είναι ο βόρος. Τελευταίο το κατάλαβα. Φυσικά όχι, φίλε, αλλά εγώ όπως είδες, είπα και στο προηγούμενο τηλέφωνο στο φίλο του Θόδωρο, που μίλησα για το ΚΑΣ. Δηλαδή, αυτό τώρα που είπε ο Θόδωρος και το ΚΑΣ είναι μιλημένο. Δηλαδή, για το Θεό δηλαδή, εντάξει. Ό,τι και να γινόταν εδώ, αν ήσουν αθώος, θα έβρισκες την αθωότητά σου στο ΚΑΣ. Στο ΚΑΣ για να πας. Ναι. Πρέπει να πας στο πρωτοβάθμιο, στο δεύτερο βάθμιο και μετά. Αυτό λέει, ρε. Λέει ότι θα ήσουν σίγουρος για τη δικαιοσύνη. Μην μιλάμε ακόμα για το ΚΑΣ. Όχι, βέβαια. Λοιπόν, και μια απάντηση στο φίλο το Θανάση μου στέλνει μήνυμα εδώ στο Messenger. Θανάση, δεν ξέρεις πού πάντα Πένταγκορ. Πάνε ενημερώσου, διάβασε τι ισχύει. Μην διαβάζεις με κίτρινα γυαλιά αυτά που σε σερβίρουνε, γιατί είναι όλα ψέματα. Εντάξει, ιδίως αυτό που λες ότι η εισήγηση της απόφασης είναι δεσμευτική. Ο Κούγιας το λέει. Είναι εντελώς άσχετο. Ο Κούγιας το λέει. Που είναι δικηγόρος. Εντάξει. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Ποιος λέει ότι δεν είναι δεσμευτική. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Εγώ λέω ότι δεν είναι. Εσείς πείτε ότι είναι. Ούτε εγώ ξέρω. Εγώ ακούω τους δικηγόρους. Αφού καταντήσατε και ο Ζάχος να δέχεται αυτό που λέει ο Κούγιας που τον κράζει μέρα νύχτα. Όχι βέβαια. Και τον έχει χαρακτηρίσει 15 φορές. Οκ, καταλαβαίνουμε όλοι τι γίνεται. Εγώ δεν διάβασα από εδώ ποτέ του Κούγια. Καταλαβαίνουμε όλοι τι γίνεται. Δηλώσεις. Δηλαδή δεν βλέπετε μπροστά σας. Υπάρχει μια απόφαση από την κυβέρνηση μέσα σε 15 ώρες που δεν έχει ξαναγίνει αυτό το πράγμα για μια εισήγηση που έχει κάνει μια επιτροπή η οποία δεν ανήκει ούτε στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Είναι διορισμένη από την εκάστοτε κυβέρνηση και ξέρουμε όλοι πώς διορίστηκαν τα δύο μέλη τους τελευταίους δύο μήνες από τον Πειραιά, από τον κύριο Αυγενάκη. Εντάξει. Υιοθέτησε αυτή την απόφαση, την εισήγηση. Την εισήγηση που δεν είναι τιμώρια. Ούτε δίκασε. Εισηγείται να γίνει το δικαστήριο. Προτείνει. Θανάση, για να μην παίζουμε τις λέξεις. Πάμε. Εντάξει, πάμε η υπόθεση πρέπει να πάει στην πρωτοβάθμια πειθαρχική επιτροπή. Πρώτο, δευτεροβάθμια μετά, και μετά αν δεν συμφωνήσει οι ομάδες, κάνουν έβηση, πάει δευτεροβάθμια. Αν δεν συμφωνήσουν και εκεί, πάει ΚΑΣ. Τι δεν καταλαβαίνετε, ρε. Έλα, πάμε. Και πριν γίνουν όλα αυτά, για να καταλαβαίνετε τι διαβάζετε και τι σας δίνουν και πώς σας δηλητηριάζουν την ψυχή,
έβγαλε τροπολογία, ντροπολογία η κυβέρνηση που στην ουσία θέλει να λέει ότι κάνει και χάρη στον ΠΑΟΚ που υπάρχει περίπτωση να τιμωρήσει από μείον 5 έως μείον 10 βαθμούς. Εντάξει, λοιπόν αποφασίστε πόσους βαθμούς θέλετε να τιμωρήσετε, γιατί αν ανοίξετε μόνο μείον 5 ο Ολυμπιακός κινδυνεύει να μην το πάρει το πρωτάθλημα. Μείον 1 είναι και μείον 3 που θα πάει στην Τούμπα, μείον 4 στα play-off. Δεν έχει τύχει αυτό το έρμεο, το κόκκινο του Πειραιά αγωνιστικά. Το καταλάβατε. Κινδυνεύετε να μείνετε εκτεθειμένοι εσείς και τα παραρτήματα και τα παπαγαλάκια σας ακόμα και με μία με τον ΠΑΟΚ, να το ξέρετε. Ο Ολυμπιακός σίγουρα δεν πατάει καλά, αλλά και εσύ δεν είσαι Μπαρτσελόνα. Ρίξτε μείον 10 για να είστε σίγουροι και δώστε χαρά από τώρα στα παραρτήματά σας. Έκανε ο δανεικός πέναλτι για να κερδίσει. Κατάλαβες. Ο δανεικός πέναλτι έκανε. Για να κερδίσει. Και τι απαγορεύεται, δεν έκανε λέω, πέναλτι. Λέω κάτι ψέματα. Καλά, εσύ μην μιλάς τώρα γιατί τέσσερα μάτς με την αγαπημένη σου δεύτερη ομάδα, 12 βαθμούς για αυτούς και 0. Κατάλαβες. Άντε μπράβο. Τα προηγούμενα χρόνια ήταν πολλούς βαθμούς. Πολλούς βαθμούς. Πάμε. Όπως έπαιρνε εσύ. Από 98 στο 10. Να μάθετε να δέχεις την αλήθεια. Και εγώ αυτό λέω. Έλα, καλησπέρα. Τέσσερα μάτς έχεις δώσει. Μπορείς να ξανανέβηκες από τη Β' Εθνική. Έχεις δώσει 12 βαθμούς στο Ολυμπιακό. Σε 12 μάτς έχεις 0 βαθμούς. Έχεις κόψει από τον ΠΑΟΚ 7. Εσύ σε 12. Πάμε στον επόμενο φίλο. Έλα, μάθε να έχεις εξωπρέπεια πάνω σου. Να χάνεις. Έλα και να δέχεις την αλήθεια. Καλησπέρα. Έλα, καλησπέρα. Συνώνυμο του Γκέμπελς. Πάμε, καλησπέρα. Οι άνθρωποι που καλησπέρα έχουν αφήσει τον Γκέμπελς χιλιόμετρα πίσω μιλάνε για Γκέμπελς. Είναι απίστευτο. Έλα, Αντρέα. Ο μόνος τίτλος που παίρνεις είναι η προπαγάνδα, φίλε, κάθε χρόνο, να ξέρεις. Εντάξει. Έλα, μπορώ να μιλήσω, ρε φιλαράκι. Εντάξει, μίλα. Έλα, με μερικές επέμβασες. Ο πρώτος παιχταράς στο γήπεδο εχθές ήταν ο Τασούλης. Αυτός του ΠΑΟΚ. Ο πρώτος παιχταράς. Κατάλαβες. Ποιος Τασούλης. Ποιος Τασούλης. Αυτός πώς το λένε που έκανε το πέναλτι. Το πέναλτι, πώς το λένε. Ο δανεικός που στο Βόλο. Δεν ξέρω, εγώ έμαθα ότι είναι. Δεν το ξέρω, φίλε, το παιδί. Ναι, ναι. Τέλος πάντων. Κασούλης είναι, πώς το λένε. Δεν το θυμάμαι κι εγώ, τέλος πάντων. Ναι. Τσαούσι, τσαούσι νομίζω, δεν θυμάμαι. Ναι. Ο Τσαούσι. Ναι, ναι, ο Τσαούσι, ο Τσαούσι. Ο Βόλος ο οποίος έπαιξε στα Ίσια με στην Τούμπα, έτσι. Ναι. Και κινδύνευσε, ναι, ωραίος, ωραίος. Και κινδύνευσε μετά τον γκολ του ναι. ΠΑΟΚ, η κόντρα που γίνεται στον Βαρέλα, ναι. Αν δεν ήταν κολόφαρο ο ΠΑΟΚ, ήταν ναι. Το 1-1 εκεί. Okay. Γιατί κάτι άλλες ομάδες φάγανε 0-5. Θα γινόταν ένα ακόμη πέναλτι λογικά μετά. Κύριε Τάσο, εγώ απογοητεύτηκα με τον ΠΑΟΚ. Αλλά ναι. Εκεί που πικράστηκα και ντροπιάστηκα ναι. Είναι οι φύλαθοι που βρίζανε τον. Που γιουχάραν την ομάδα όταν τελείωσε. Πού γιουχάρετε ρε, τον Αμπλούκο, τον Αίτη τώρα. Δεν τρέπεστε ρε. Αυτά που ήμουν εγώ στην Ελλάδα πριν 36 χρόνια, ποτέ δεν φωνάζαμε, ποτέ δεν γιουχάραμε τον ΠΑΟΚ. Ποιος δεν δηλαδή, τι λες μωρέ, εμείς που ήμασταν, δεν είμαστε στο γήπεδο, δεν γιουχάραν τον ΠΑΟΚ. Ποιος δεν το γιουχάρε τον ΠΑΟΚ. Ποιος γιουχάρε τον ΠΑΟΚ. Όλοι το γιουχάρε όταν έπρεπε. Και τι θέλεις να το κάνουν. Και τι θέλεις να το κάνουν. Θα σου πω εγώ. Δεν ακούγες. Και τι θέλεις να το κάνουν τον ΠΑΟΚ δηλαδή εχθές. Να το χειροκροτήσουνε. Που κόντεψε να σκοντάψει. Που κόντεψε να σκοντάψει με τον Βολάκο. Που έχει 6 δικούς του παίκτες εκεί μέσα. Τι λες μωρέ. Τι λες μωρέ βλάχο Αμερικάνε. Κάνε μούκα. Κάνε μούκα. Ονόβλαχο καμπόι. Έτσι ο παροτραβόλτα. Πάνε για κυνήγι. Πάνε για κάνα σαφάρι για πουλιά. Με πήρε τηλέφωνο να μιλήσει και για μπάλα. Μπράβο, Αντρέα. Ναι, γιατί γιουχάρατε την ομάδα. Γι' αυτό πήρε. Καλά κάνανε. Τον Αίτη. Καλά κάνανε. Τον Αίτη το όχι. Ολοκλήρωση έχει άλλε 5 γραμμέ. Λέγε. Αυτό ήθελα να σου πω. Ωραία, άντε, καλή ανάσταση να έχουμε. Μην τηλεφωνείτε άλλοι, έτσι. Έχουμε γεμάτο. Να το χαλαρώνουμε και λίγο, να κάνουμε και λίγο καλαμπούρι, γιατί μα την έχει δώσει εδώ πέρα, έτσι. Μετά όσα συμβαίνουν. Καλησπέρα, φίλε. Καλησπέρα. Καλησπέρα, παιδιά. Για χαρά. Στον αέρα. Αριστίδη. Έλα, ρε, Αριστίδη. Γεια σου, Αριστίδη. Γεια σου, παιδιά. Να σου πω, Ζαχό. Τα καταρχήν τα άσο, εντάξει, μην παρεξηγήσεις, σε μπέρδεψε για το Ζάχο, εντάξει, μην τρελαίνεις. Να σου πω. Γι' αυτό σου είπα, εγώ δεν σε έβρισα. Είναι ηχολήπτης, έλα. Να κάνω λίγο και το δικό του διαβόλου. Δεν θέλουμε να παίζει τα νική του ΠΑΟΚ. Θέλουμε να παίζουν τα νική του ΠΑΟΚ. Τι στο διάλογο θέλετε στην τελική. Όχι, λέω. Αν δεν έπαιζε αυτό ο Κατσούλη, ο τέτοιο θα λέγαμε γιατί δεν έπαιζε. Άκουσα. Εγώ δεν θα πω τι θα κάνει ο ΠΑΟΚ, έτσι. Προ Θεού. Δεν θα πω τι θα κάνει. Όχι, τι δεν μα αρέσει, λέω. Όχι.
Δεν με πέφτει λόγο. Λέω ότι μέχρι τώρα οι ιδανικοί του ΠΑΟΚ στις ομάδες που έδινε δεν έπαιζαν, νομίζω. Έτσι. Και τώρα που παίξαν έκανε το πέναλτι. Τι να κάνω. Ναι, όχι. Μα ανέφερα ένα γεγονός. Δεν είπα ότι έγινε κάτι. Το ανέφερα σαν γεγονός. Δεν είπα ότι είναι. Με πτώ. Εντάξει, να σου πω κάτι άλλο. Τώρα, Θάσο, να σου πω. Εσύ τώρα χθες είπε ο κύριο Καγκάτση ότι ήταν σύμβουλο του ΠΑΟΚ. Ότι συνοείται με τον Παναθηναϊκό, έτσι δεν είναι. Ύστερα λέτε εσείς ότι τα έχουμε τα κοιμιάσει με τον Ολυμπιακό. Εσείς τώρα που τα κοιμιάζετε με τον Παναθηναϊκό ή συνεννοείστε τέλος πάντων μήπως τα κοιμιά έχει γίνει. Δεν είναι μεμπτό. Είναι σε συνεννόηση προφανώς για κάποιο θέμα που αφορά τη Λίγκα με τον Παναθηναϊκό, ρε φίλε. Τι δεν καταλαβαίνεις. Είναι Τετάρτη απόγευμα. Εσένα σε προσωπικά σ' αρέσει αυτό. Θα σου επιθυμίσω. Να σου πω λίγο κάτι, Αριστίδη. Ναι. Τον Παναθηναϊκό δεν τον κέρδισε στην Τούμπα. Στο τέλος σου φάρισα. Ναι, όχι, δεν χρειάζεται σου πω κάτι. Δεν χρειάζεται σου πω κάτι άλλο. Δεν χρειάζεται σου πω κάτι άλλο. Και θα δεις τώρα τον Παναθηναϊκό που κληρώθηκα εγώ στο κύπελο, πώς θα παίξει μαζί μου. Καλά είναι και φορμαρισμένος, εντάξει. Πέρα το ότι είναι φορμαρισμένος, όταν έπαιξε στην Τούμπα δεν ήταν φορμαρισμένος. Ναι, θα σου πω όμως και κάτι. Κατάλαβες, φίλε. Με τα δικά σας λεγόμενα, ο Παναθηναϊκός το 10 με τα δικά σας λεγόμενα που πηγαίνω, σας στέρισε ένα πρωτάθλημα. Με τα δικά σας λεγόμενα πάλι, έστειλε το πάνω το Σπάθα στο Χαριλάου και σας έσφαξε. Φίλε, εγώ είμαι από τους πιο παλιούς που βγήκα και έκραξα τον Ιβάν Σαββίδη όταν πήγε και έκανε αγκαλιά τον Αλαφούζο στον τελικό, μας έριξε 4 ο Βάζελος. Και του τα λέγαμε τότε, έκανα τις ασπρόμαυρες πτήσεις εδώ με τα παιδιά, με τον Γρηγόρη και τον Παναγιωτήδη, το άτομο και τον Παναγιωτήδη τον Γιάννη. Και τον είχαμε πει τον Ιβάν Σαββίδη. Μη κάνεις λυκοφιλίες με αυτούς, αύριο μεθαύριο θα είναι οι επόμενοι δυνάστες σου. Ναι, αλλά εσύ το πέρασε επειδή το επισήμανε. Με κατάλαβες, όχι, εσύ βλέπεις τώρα κανένα από τον Άρη, κάποιο διαφορετικό παραγωγό να βγαίνει και να κράζει τον Καρυπίδη και να το λέει, μη κάνεις κολεγές με αυτούς. Όχι, όχι, δεν βλέπω, αλλά το πέρασε πολύ στο φλού αυτό που είπε χτες, αυτό που είπε ο κ. Σου είπα, ρε φίλε. Σου είπα, λέει συνεννοούμαστε και με τον Παναθηναϊκό. Τώρα τι εννοούσε, εγώ δεν μπορώ να το ξέρω αυτό το πράγμα, τι εννοούσε. Και να σου πω και ένα τελευταίο. Προφανώς για κάποιο θέμα που υπάρχει μέσα στη Λίγκα. Δεν ξέρω τώρα, ρε φίλε, τι να σου πω. Εντάξει, εντάξει. Τι να σου πω, δεν μπορώ εγώ να λογοδοτήσω για τα λεγόμενα κάποιου ανθρώπου. Όχι, όχι, αλίμονο. Πού να είμαι στο μυαλό του. Εγώ όμως σαν Αριανός μπορώ να ισχυριστώ και με το κοντό μου το μυαλό ότι εσείς με τον Ολυμπιακό. Μπορεί να βολεύεστε αυτή τη στιγμή εσείς. Γιατί όπως είπε ο Ζάχος και είχε δίκιο, έπρεπε ο ΠΑΟΚ να βγει και να πει μια ανακοίνωση. Εγώ δεν με ενδιαφέρει καμιά αλλαγή στον νόμο. Εγώ θέλω να δικαστώ και να αθωωθώ γιατί. Φίλε, ο ΠΑΟΚ έβγαλε χθες ανακοίνωση. Ο Άλφα Σίγμα έβγαλε ανακοίνωση. Οι παράγοντες του ΠΑΟΚ βγάλαν ανακοίνωση. Ο Ιβάν Σαββίδης στο Ποδητήδη. Ο Γιώργος Σαββίδης στο Ποδητήδη. Το συγκεκριμένο, φίλε, πρέπει να δούμε τι θα γίνει. Ποια θα είναι η απόφαση και μετά. Δηλαδή, τι θες να αποδεχτούμε ότι έχουν δίκιο αυτοί. Τι λέτε τώρα. Λίγο μυαλό, λίγο να σας κόβει, ρε. Τα λέτε και δημόσια. Λίγο να σας κόβει το μυαλό. Τι ρεσί. Δηλαδή, άμα βγάλει ανακοίνωση, αποδέχεται δηλαδή ότι πρέπει να τιμωρηθεί. Την ενοχή του. Τι λέτε τώρα. Μια μέση νοημοσύνη έχεις, πιστεύω. Δεν κάνεις πως δεν θες να καταλάβεις. Σου είπα, όχι, φιλαράκι. Εσύ θέλετε να περάσετε κάτι τώρα το οποίο γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Ότι υπάρχει τώρα όλο αυτό εδώ που έγινε μέσα σε 16 ώρες που δεν έχει γίνει ξανά. Και δηλαδή στέκεσαι σε κάτι χαζομάρες αντί να βγεις και να πεις εδώ δεν έχουμε καμία. Πώς το λένε, ρε παιδί μου. Καμία ελπίδα εμείς εδώ στη Βόρεια Ελλάδα. Που είμαστε τέλος πάντων η δεύτερη ομάδα αυτή τη στιγμή. Πρώτη σου είναι ο ΠΑΟΚ, δεν νομίζω το αφισβήτησε αυτό στην πόλη. Ο Άρης είναι ο δεύτερος και ο Ηρακλής ο τρίτος στη δεδομένη στιγμή. Είμαστε λοιπόν η δεύτερη ομάδα, έχουμε να πάρουμε 50 χρόνια κύπελο. Με όσα γίνονται και βλέπουμε να γίνονται από τον Ολυμπιακό, την κυβέρνηση κτλ. Δεν υπάρχει. Εσύ πιστεύεις ότι θα σε αφήσει κάποιος να ελπίσεις ότι θα πάρεις κύπελο. Σε ρωτάω. Σε ρωτάω, ρε, σαν φίλη, σε ρωτάω κάτι. Όχι, με ναι ή όχι θα απαντήσει και να κλείσει. Δεν θα με αφήσει. Όχι, είναι λυκοφιλίες και δεν θα με αφήσει. Και να ρωτήσω κάτι τελευταίο στα γρήγορα, αν μπορεί να μου πατήσει ο Ζάχος. Ναι. Το δελτίο του Ημισίου το πήραν πίσω, έτσι. Μέχρι να ξεκαθαρίσει η υπόθεση. Όχι, ο Ντορμισάη παίζει, δικαιώθηκε. Και παίζει. Όχι, τι μέχρι να το τελέσει. Ναι. Δικαιώθηκε, ναι, ναι. Ναι. Όταν ανακλίνονται τα δελτία, τις άδειες των ομάδων, γιατί τις αφήσουν και συνεχίζουν να παίζουν. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Δεν ξέρω, ρε φίλε. Ή του ΠΑΟΚ ή δεν ξέρω οποιαδήποτε. Συγκεκριμένοι Ξάντη και ΠΑΟΚ είναι στην συγκεκριμένη περίπτωση. Εντάξει. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Ο παίκτης να μην παίζει και η ολόκληρη ποδοσφαιρική ομάδα να παίζει. Αριστείδη, πρέπει να σε κλείσω, αγορίνα. Να σε καλά. Ευχαριστούμε για την επικοινωνία. Συγγνώμη λίγο για το άκουσα. Είπαμε για τον Ντορμισάη, τρεις μέρες έπρεπε να δηλωθεί σαν δανεικός για να παίξει με τον ΠΑΟΚ. Δεν γινόταν διαφορετικά. Τρεις γραμμές βλέπω τελευταία, παιδιά. Από 2 λεπτά το πολύ.
Πάμε στον επόμενο. Καλησπέρα. Ναι, φίλε. Ναι. Καλησπέρα σας. Έλα, φίλε, γεια σου. Καλησπέρα. Να το σου. Καλησπέρα. Ο Γιάννης. Γιάννης Ατρόμητος. Γεια σου, Γιάννη. Γεια σου, Γιάννάρα. Τι κάνετε? Καλά, φίλε, καλά. Εδώ όσα συμβαίνουν. Τάσο, να σου πω ποιο είναι το λάθος. Νομίζω πως κινήθηκε λάθος ο ΠΑΟΚ. Το νομικό επιτελείο του ΠΑΟΚ δεν κινήθηκε δυναμικά. Γιατί από τη στιγμή που ξέρει ότι ο Διαβγενάκης έχει αλλάξει αυτούς τους δύο, τους τελευταίους δύο μήνες, και είναι δική του, να πας να τους εξαιρέσεις. Να πάει το νομικό τμήμα να πει ότι ωραία να δικαστούμε, αλλά χωρίς αυτούς τους δύο που τους έβαλε τώρα αυτός εδώ. Είναι απλό, νομίζω. Εσύ ξέρεις ότι μπορούσε να το κάνει και ότι δεν μπορούσε να ισχύσει. Μπορούσε να, να κινηθεί βεβαίως. Θα είχε ανασταλτική, θα είχε ανασταλτική ισχύ. Θα είχε ανασταλτική ισχύ. Δηλαδή το νομικό επιτελείο του ΠΑΟΚ θα μπορούσε να επιβληθεί τον υπουργό της κυβερνήσεως ή όλη την κυβέρνηση, πιστεύεις? Μπορείς να ζητήσεις εξαίρεση. Άσε ρε Γιάννη, άσε ρε Γιάννακη, άσε ρε Γιάννακη. Άστο ρε Γιάννακη μου, αγόρι μου. Εδώ κόβουν και ράβουν, αποφασίζουμε και διατάζουμε, δεν βλέπεις τι γίνεται. Ρε φίλε, όταν στάπα εγώ το καλοκαίρι μου λέγα το όχι. Δεν πίστευα, ρε φίλε, ότι θα φτάσω σε αυτό το σημείο. Ρε Γιάννη μου, δεν πίστευα ότι θα φτάσουν σε αυτό το σημείο. Πιστεύω ότι υπάρχουν και λίγο αντρισμός, ξέρω εγώ, σε κάποια πράγματα. Δεν πίστευα ότι υπάρχει τόσο θηλυπρέπεια. Να σου πω ότι έχει συμβεί ακριβώς. Ναι. Επειδή μια συνταγή που φτιάχνεις και είναι καλή και πετυχαίνει, την ξανακάνεις. Γι' αυτό λοιπόν το σύστημα που χειραγωγεί τις μάζες, τους οπαδούς που βλέπεις σαν μάζες, έκανε ακριβώς το ίδιο που έκανε και στην πολιτική. Εγώ το λέω, δεν είμαι κόμμα, σας το έχω ξαναπεί. Δεν έχω καμία σχέση με κόμματα και τελείες, έτσι. Τι έκανε αυτοί που κυβερνάγανε 30 χρόνια και τα κάνανε όπως τα κάνανε, μας χειροκροπήσανε. Ήρθαν κάποιοι άλλοι 4 χρόνια και καταφέραν να μας πούνε ότι είναι ίδιοι αυτοί με τους προηγούμενους. Τώρα αυτή τη στιγμή με αυτήν την απόφαση μας λένε ότι ο Σαββίδης είναι ίδιος με τους προηγούμενους. Είναι φοβερή, οι άνθρωποι είναι επιστήμονες. Ναι, αλλά την αλήθεια την ξέρουμε ότι δεν ισχύει, δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Καταλάβεις. Και όμως σε πολύ δηλαδή, μεγάλο κομμάτι του κόσμου περνάει ότι η τροπολογία είναι την περνάει. Αν ρωτήσεις τώρα, αν ρωτήσεις 100 γαύρους, φίλους του Ολυμπιακού, γνήσιους όμως, καθαρούς, όχι ο παδός του Μαρινάκη, ο παδός του Ολυμπιακού, που αγαπά τον Ολυμπιακό, πραγματικά. Αν τους ρωτήσεις, είστε περήφανοι αν θα πάρετε πρωτάθλημα που θα τιμωρηθεί ο ΠΑΟΚ? Είστε περήφανοι με τα όσα συμβαίνουν που γίνεται τροπολογία μέσα σε 16 ώρες από την κυβέρνηση για να ευνοηθεί ο Ολυμπιακός? Θα σου πούνε, φίλε, με το κάνουμε. Με το κάνουμε. Καταλάβες, και αυτό που λέμε ότι υπάρχουν 44, από τα οποία 44 τα 30 είναι πέτσινα, ψεύτικα, δοσμένα, αυτό εννοούμε. Το βλέπετε, το ζείτε όλοι σας. Άσχετα αν οι εχθροί του ΠΑΟΚ δεν θέλουν να το υιοθετήσουν και να το αποδεχτούν μέσα τους. Το ξέρουν όμως. Γιατί η αλήθεια είναι μία, δεν μπορεί να είναι δύο. Κλείσε λίγο με αυτό, Γιάννη. Γιάννη, κλείσε με αυτό. Γιατί αυτό το τελευταίο. Σου έκανε εντύπωση πάρα πολύ. Εμένα μου έκανε εντύπωση, πιστεύω και σε σένα. Ο Δόνης δεν διαμαρτυρήθηκε καθόλου για το πέναλτι στο Καραϊσκάκη. Το ένα από τα δύο ήταν. Σωστά. Ναι, σωστά. Παιδιά, στο παιχνίδι με τον Ατρόμητο βάζει δεύτερο γκολ ο Παναθηναϊκός. Ο Χαρίσης τέλος πάντων τζαντάρεται με κάποιον, πέφτει και τελικά δίνει επιθετικό φάουλο διαιτητής στο ΒΑΡ. Ο Δόνης ούρλιαζε στον τέταρτο, ντροπή σας. Να κάνει το 2-0 στο 10ο λεπτό με τον Ατρόμητο. Ναι. Αυτό σημαίνει, να ξέρεις, ότι δεν υπάρχει αντίπαλος για τον Ολυμπιακό στα play-off. Εσύ θα παίζεις με όλους. Κατάλαβα. Και θα σκοτώνεσαι. Κατάλαβα, Γιάννη. Θα παίζεις φιλικά. Έγινε, φίλε μου. Έγινε, για να, ρε. Για να το δούμε αυτό που έγινε. Ευχαριστούμε για την επικοινωνία. Θα το δούμε. Να σε καλά, ρε Γιάννη. Να σε καλά. Γεια σας. Για να δούμε. Πάμε στον επόμενο. Καλησπέρα. Υπάρχει και κύπελο ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός, έτσι. Έλα, φίλε, καλησπέρα. Έπεσε ο φίλος. Πάμε στον τελευταίο. Στον τελευταίο. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Γεια σου, φίλε, ο τελευταίος. Ο Μελισσοκόμος. Γεια σου, λέει Γιώργη. Γεια σου, Γιώργη. Λέει, όπου καλά μιλάμε, τρελάθηκα σήμερα με την οπαδική κόμπλα που έβγαλε ο Ζάχος. Γιατί? Τέτοια γουστάρω εγώ. Γιατί, ρε φίλε, πού το είδες αυτό? Γιατί, φίλε, να σου πω λίγο την αλήθεια. Εγώ παραδέχτηκα, η φίλος Μαριανός, τη δική σου αλήθεια. Ότι στραβώσατε άγρια που δεν έπεσε ο ΠΑΟΚ. Όχι, δεν το κάνατε για την καθαρότητα του ελληνικού ποδοσφαίρου. Μην μιλάτε για μπόχα και βρώμα, ενώ στηρίζετε το μεγαλύτερο σωματείο που έχει καταστρέψει το ελληνικό ποδόσφαιρο, παίρνοντας δανεικούς και μη βγάζοντας ανακοινώσεις όταν θα σφάλουν. Τι ήταν αυτό? Γιατί δεν ήταν. Επειδή μιλάς συγκεκριμένη εκπομπή και συγκεκριμένη εκπομπή, την άποψη όσον αφορά, ας πούμε, για τα θέματα του ΑΔΚ, λέω εγώ. Εγώ πριν ένα μήνα είπα ότι ο ΠΑΟΚ δεν υπάρχει περίπτωση να πέσει. Και χθες το βράδυ σου είπα ότι ο ΠΑΟΚ δεν θα πέσει. Χθες το είπα όταν βγήκε η απόφαση. Απλά θα χάσει το πρωτάθλημα.
Μα και δεν έχει καμία σχέση με αυτό που. Γιατί δεν είναι. Δηλαδή εσύ είσαι σίγουρος ότι ο Πάκος θα κάνει το πρωτάθλημα. Έτσι λόγο. Κάτσε να δούμε τι θα γίνει. Να δούμε, εντάξει. Πολύ βιάζεστε. Να το πάρει ο Φίλης σας το πρωτάθλημα. Όχι, θέλω να το πάρει ο Πάκος. Πολύ βιάζεστε. Κοίτα, ότι θέλει να το πάρει ο Ολυμπιακός. Παρ' όλα δεν έβγαλα εγώ στο Βόλο, βέβαια. Δεν θα βγάλω συντούμα πάνω. Όχι, στο Βόλο, στο Βόλο, κάτι έγινε στο ημίχρονο. Παντό δεν σε νοιάζει αυτή η έκανα στο ημίχρονο. Ούτε σε νοιάζει τι έκανα εγώ. Τι όχι. Δεν θέλω να πάρει ο Πάουκ το πρωτάθλημα. Δεν θέλω να πάρει ο Πάουκ το πρωτάθλημα. Έπρεπε να νοιάζει. Δεν θέλω να πάρει ο Πάουκ. Τι έγινε στο ημίχρονο στο Βόλο. Εγώ δεν θέλω. Γιατί έχεις ένα προπολεμικό πρωτάθλημα το τελευταίο. Το 1946. Εγώ δεν θέλω να πάρει ο Πάουκ το πρωτάθλημα, αλλά δεν θα πάω στον Πάουκ Ολυμπιακός να βάλω πάνω υπέρ του Ολυμπιακού. Κατά την προσφυλή σας τακτική προσπαθείτε να ρίχνετε ευθύνες στους άλλους ενώ είστε εσείς οι μόνοι υπεύθυνοι. Τώρα καταλαβαίνω την αιτία των τεσσάρων υποβασμών σας. Τώρα καταλαβαίνω γιατί είσαι 50 χρόνια άντρας. Με αυτή την νοοτροπία. Με αυτή την νοοτροπία που σου διακατέχει. Και συμπονείς. Δυστυχώς για σένα. Δυστυχώς για σένα. Όχι, χαίρομαι. Δυστυχώς για σένα. Δυστυχώς για σένα. Θα κάνεις άλλα 150 χρόνια. Άστο, αυτό θα το δείξει τι θα κάνω. Θα το δεις. Άστο. Θα το δεις. Ναι, σε ακούω. Σε ακούω. Πες μου λίγο φίλε μου, θέλω να μου απαντήσεις ειλικρινά. Πάντα ειλικρινά πάντα. Τώρα αυτή τη στιγμή γιατί στραβώνεις δηλαδή, τι στραβώ, που δεν καθαρίζει το ελληνικό ποδόσφαιρο. Μα δεν περίμενα. Δεν πέφτει ο ΠΑΟΚ. Εγώ θα στραβώ να περίμενα να πέσει ο ΠΑΟΚ. Εγώ είπα ότι δεν θα πέσει ο ΠΑΟΚ. Ρε, γιατί το λες εμείς. Ρε άστα αυτά. Βρε τι άστα αυτά, σε μένα δεν ρωτάς. Τι άστα αυτά. Ρωτάω εσύ δηλαδή γιατί στραβώνεις τότε αφού δεν περίμενες. Μα δεν στραβώσα ρε φίλε, πού το είδες ότι στράβωσα. Αυτά που αλλά δεν θέλω να μας περνάτε και για τρελούς. Στεναχωρέθηκε. Δεν θέλω. Τότε. Τον Αυγενάκη θα τον κατηγορήσω αν δεν γίνει ένα διάδοχο στο μπάσκετ, φίλε. Κατάλαβες, όχι θα τον κατηγορήσω. Και γιατί κατηγορήσω, όχι κατηγορήσω αυτά που λέγατε εσείς θες. Δημοσιογράφοι οπαδοί θα τα πούμε και εμείς το καλοκαίρι. Αν δεν γίνει ένα διάδοχο. Κατάλαβες. Δηλαδή, κατάλαβες, Γιώργο. Κατάλαβες. Δεν είστε μόνοι σας στην πόλη. Στηρίζει, αγαπητέ. Φίλε, έκανε ο Αυγενάκης όπισθεν, θα κάνει κι άλλοι όπισθεν. Κατάλαβες! Δεν είναι ίδια τα μεγέθη. Όπισθεν! Δεν είναι ίδια τα μεγέθη. Ο Ολυμπιακός είναι μεγαλύτερο μέγεθος από σένα. Γιατί φωνάζεις! Ο Ολυμπιακός είναι μεγαλύτερο μέγεθος. Γιατί φωνάζεις! Να πάρεις πρωτάθλημα double κύπελλο. Και τότε να πετύχεις. Εγώ με τη λογική σου είμαι. Όπως απαιτούσες, όπως απαιτούσες. Όχι, όχι, όπως απαιτούσες τότε στο μπάσκετ. Που ήσουν το αφεντικό της πόλης εδώ. Όπως τα έπαιρνες τα πρωταθλήματα και τα λοιπά. Και ήσουν ο πρώτος στην πόλη. Τώρα να μάθεις να δέχεσαι τον ΠΑΟΚ ποδοσφαιρικά ότι είναι ανώτερη δύναμη από σένα. Μα το λέω, πρόσεξε. Το λέω. Εγώ θες να σου και το πω. Είναι δύο διαφορετικές οντότητες. Ωραία. Λέω υπάρχει ο πρωταθλητής ταμπλόγος ΠΑΟΚ και υπάρχει ο Άρης ο οποίος έχει να πάρει ένα κυπελάκι πριν τα χρόνια. Πάω με τη λογική σου. Ο ΠΑΟΚ είναι μεγαλύτερο μέγεθος από τον Άρη ποδοσφαιρικά και πρέπει, γιατί αυτό εννοούσες, να ευνοείται. Ο Ολυμπιακός δεν είναι μεγαλύτερο από σένα. Βάσει τίτλο δεν είναι. Βάσει τίτλο δεν είναι. Βάσει τίτλο δεν είναι. Τι θέλει τον εαυτό του. Καλά σε κάνει. Και τι σημαίνει αυτό. Με τη λογική σου πάω. Καλά σε εξηγείτε. Άσου λάθος κάνεις. Πώς καλά κάνεις. Λάθος κάνεις. Θες να ακούσεις. Θες να ακούσεις. Έπεσε ο Γιώργος. Δηλαδή εσύ τι λες ότι όποιος έχει. Δεν το λέω. Εσύ το λες εσύ. Όχι, όχι, λάθος. Σου το είπε. Εγώ είπα ότι είναι διαφορετικές οντότητες. Μα μικρότερο έτσι και πρέπει να έχουν άλλη μεταχείριση. Γιατί να έχουν άλλη μεταχείριση. Εσύ λες ότι αυτός. Κάτσε, μάθε να ακούς. Την ίδια μεταχείριση. Μάθε να ακούς. Μη σε πιάνει η σελενιασμός. Μάθε λοιπόν να ακούς. Να έχουμε τα διαφορετικά. Αν δεν σε συμφέρει κάτι, πεστάσω, σε παρακαλώ, με φέρεις άλλη φορά σε δύσκολη θέση. Δεν με φέρεις ποτέ σε δύσκολη θέση. Μπράβο. Λοιπόν, εγώ δεν είπα ότι αυτό. Και φυσικά ο Ολυμπιακός έχει πολλούς παραπάνω τίτλους από μένα και είναι μεγαλύτερος σαν οντότητα από τίτλους. Α, μπράβο, απ' όλα. Εγώ λέω από τίτλους μόνο. Mm. Εντάξει. Γιατί από περηφάνεια και από αρσενικότητα και αντρισμό δεν. Ναι, ναι, εντάξει, αυτό εντάξει. Είναι. Αυτό ναι. Άντε, μπράβο, για να ξέρουμε και τι λέμε. Mm-hmm. Λοιπόν, αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να επικρατήσει η ανομία, ο νόμος της, ζούγκλας, η εύνοια προς μια ομάδα. Mm-hmm. Με ειδικές ρυθμίσεις που βγαίνουν μέσα σε 15 ώρες. Αυτό είναι αυτό που λες. Που δεν έχει ξαναγίνει αυτό στην ιστορία του Ολυμπιακού. Μα εγώ συμφωνώ με αυτό που λες. Κατάλαβες. Αυτό δεν το έκανε ο ΠΑΟΚ έναντι κάποιες άλλες ομάδες. Συμφωνώ. Με κατάλαβες. Και αυτό θα έπρεπε πραγματικά. Να ολοκληρώσω λίγο. Θα έπρεπε πραγματικά. Εσύ, που εγώ εντάξει, θα σου πω και κάτι. Πήρα τρία κύπελα τα τελευταία τρία χρόνια. Χαρητήρια. Πήρα και ένα πρωτάθλημα. Και πάλι συγχαρητήρια. Εξεαπάφτωσα. Καλά έκανε. Εντάξει, εσύ που είσαι σκασμένος, αγανακτισμένος, θες να δημιουργήσεις νέα αριανάκια για τα επόμενα χρόνια κτλ. Γιατί ο ΠΑΟΚ έκανε καμιά 200-300.000 φίλους του ΠΑΟΚ καινούριους και με τους τέσσερις τελευταίους τίτλους. Ένα εκατομμύριο. Εντάξει, για να ξέρουμε και τι λέμε. Mm-hmm. Εσύ λοιπόν θα έπρεπε να σε ενδιαφέρει πολύ παραπάνω, γιατί βλέπεις τις μεθόδους που επικρατούν, τις κινήσεις που γίνονται,
το αποφασίζουμε και διατάσσουμε από κάποιους ανθρώπους οι οποίοι στην ουσία θέλουν να δωρήσουν εξωαγωνιστικά το πρωτάθλημα στα γαϊδεμένα παιδιά του δημοσίου, γιατί δεν αντέχουν και δεν μπορούν αγωνιστικά αυτόν τον κακό ΠΑΟΚ μέσα στον αγωνιστικό χώρο των τελευταίων μάτς να τον προσπεράσουν στη βαθμολογία. Ωραία. Κατάλαβες τι γίνεται. Ωραία, εγώ δηλαδή δεν επικροτώ ότι ο πιο δυνατός πρέπει είπες, να. Λάθος κάνεις. Είπα ότι πρέπει να υπάρχει διαφορετική μεταχείριση. Γιατί είναι δύο διαφορετικές οντότητες. Δεν υιοθετώ όμως την ανομία. Ο νόμος πρέπει να είναι προς όλους το ίδιο. Τι θα πει δηλαδή. Κατάλαβες. Και στο Διαγόρα Ρόδου και στον Ολυμπιακό το ίδιο πρέπει να είναι ο νόμος. Τι θα πει δηλαδή διαφορετική. Ναι, παιδιά, μην καλείτε. Εξήγησε μου το αυτό. Διαφορετική αντιμετώπιση τι εννοείς. Τι είναι η διαφορετική αντιμετώπιση. Ο νόμος πρέπει να είναι σε όλους το ίδιο. Τι είναι η διαφορετική αντιμετώπιση. Λοιπόν. Είναι πολύ διαφορετικό να πεις μία άσεμνη λέξη την οποία μπορεί να σε καλέσει το ραδιοτηλεοπτικό στο Europe One που ήμασταν στην τηλεοπτική μαρμίτα από το να είσαι στον Αντένα και να το πει το ράδιο Αρβίλα. Σωστό αυτό. Αυτό λέω. Η ποινή πρέπει να είναι η ίδια όμως. Αυτό είναι πρέπει. Σωστό. Εσύ μιλάμε για την Ελλάδα. Ναι. Εσύ βλέπεις καμιά ίδια ποινή. Όχι, όχι. Αυτό λέμε. Αυτό, λέω, αυτό, αυτό λέμε ότι πρέπει να αλλάξει. Παιδιά, ότι, μην τηλεφωνείτε. Ότι πρέπει να είναι η ποινή το ίδιο. Ναι. Είτε βρίζω εγώ στον Αντένα, είτε βρίζω στο TV Καρακατζάνη. Ναι, αλλά δεν είναι. Δυστυχώς. Πρέπει να αλλάξει όμως. Πρέπει. Ναι. Πρέπει. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Αλλά πώς θα αλλάξει. Πώς θα αλλάξει όταν υπάρχει, όταν υπάρχει αυτό που έγινε μια σήμερα. Κυβέρνηση που δεν θα υποκύπτει σε απειλές. Σωστά. Έτσι θα αλλάξει. Σωστά μιλάς. Έτσι θα αλλάξει. Σωστά μιλάς τώρα. Και είτε είσαι Ολυμπιακός. Τώρα πάω, σωστά μιλάς. Άρης τέτοιο δεν με ενδιαφέρει, θα πέσει. Τώρα σωστά μιλάς. Πάντα μιλάς. Γιατί αν διαβάσεις. Πάντα μιλάς σωστά. Γιατί αν διαβάσεις την ανακοίνωση τη Θήρας 7 είναι μόνο απειλές. Ναι. Προς τον Αυγενάκη, προς τον Πρωθυπουργό και γενικά προς την κυβέρνηση. Και ο κύριος οδηγός, ο Καγκάτσης, απειλές τα χθες. Δεν απειλούσε. Θα χωριστεί η Ελλάδα στα δύο, μέχρι και θα χυθεί αίμα. Άκουσε είπε. Λίγο. Όχι, ο Ολυμπιακός είπε, ότι ήθελε σήμερα να χυθεί αίμα. Φοβάμαι, λέει, ναι. Άκουσε τι είπε. Ναι. Γιατί είπε ότι ο Ολυμπιακός σήμερα, βγάζοντας την απόφαση 6 παρα 5 στο γήπεδο της Τούμπας, ήθελε να χυθεί αίμα. Ναι. Ήθελε να φέρει αναστάτωση στο. Τι είναι αυτό, δηλαδή. Σοβαρά μιλάμε, να χυθεί αίμα τώρα. Ναι. Εντάξει. Ναι. Άμα το... Εσύ είπες πριν, και σωστά είπες. Να δημιουργηθούν επεισόδια. Αυτό. Ναι, αυτό ήθελε. Αίμα γιατί να χυθεί, ρε Τάσο. Γιατί άμα δημιουργηθούν επεισόδια όχι, να μην και πλακωθούν με τους αστυνομικούς, θα χυθεί και αίμα. Εσύ είπες πριν, σωστά. Απλά τα πράγματα. Για ομάδες δεν πρέπει να υπάρχουν όταν μιλούσαμε για σκοτωμούς, αυτό είναι βλακεία. Και τώρα δηλαδή να λέμε ότι θα χυθεί αίμα για ομάδα. Εντάξει, εγώ σου λέω ότι τι ήθελε ο Ολυμπιακός. Αυτό είπε ο κ. Και δεν το είπα εγώ. Όχι, δεν δικά μου λόγια. Δεν το είπε. Δεν δικά μου λόγια. Μα εγώ λέω, εντάξει, αν ούτε θα απολογούμε για το τι λέει ο Καγκάτσης. Ακριβώς, όχι βέβαια. Εντάξει, ο καθένας είναι υπεύθυνος και υπέτειος για τα. Αυτά που λέει. Εντάξει, αυτά που φάγαμε λέει. Πάλι ώρα απλά, από τον κ. Ζαγόρα. Απλά να το διευκρινίσω άλλη μία φορά ότι δεν υπάρχει κανένας παράγοντας στην ιστορία της Βορείου Ελλάδος του ποδοσφαίρου Θεσσαλονίκης να βγει και να κάνει τέτοιες δηλώσεις κατά του Ολυμπιακού, κατά ενός υπουργού αθλητισμού, με τόσο ξεκάθαρο τρόπο σε ένα κανάλι πανελλήνιας ευαίρεσης. Αυτό νομίζω, είναι αυτό που λες, αυτό νομίζω κάτι λέει. Αυτό είναι σωστό, αλλά φυσικά με Σαββίδη από πίσω. Γιατί προς Σαββίδη, όταν πάλι ο Ολυμπιακός οργίαζε, δεν είναι. Δεν όχι, έβγαλε και το Ζαγοράκι που το λέτε εξή και αυτό έκραζε. Έτσι έκραζε. Και ο Βρύδας που το λέτε Ολυμπιακό και αυτό έβγαινε και έκανε καυστικές δηλώσεις. Δεν ξέρω. Α, δεν έχει καμιά επίσημη δήλωση όπως κάποιος άλλος. Για το Γαρυπίδη, ξέρεις, για το Ζαγοράκι. Ο Γαρυπίδης, το... φίλε, υπάρχει σε πέντε site που έχει κάνει τη δήλωση. Εκτός αν τα σέλνει ψέματα. Δεν ξέρω. Εγώ δεν είδα καμιά δήλωση από τον Βρίζα ή από τον Ζαγοράκι ότι είμαι ΑΕΚ ή Ολυμπιακός. Αν υπάρχει, πολύ ευχαρίστως να τη δημοσιοποιήσετε. Να δούμε... Γιατί νομίζω ότι ο Βαθύλακος το έχει κάνει ήδη. Να δούμε το σύνδεσμο της ΑΕΚ εκεί στην Καβάλα. Να δούμε. Ο κίτρινος αρχιερέας εδώ του Λίμπερο θα το είχε κάνει, αν ήταν. Να πάει να ψάξει την Καβάλα στο. Έλα, διάβασε το προσκήνιο τώρα και να φύγουμε. Ήρθε ο στην original Καβάλα. Είναι και ο κύριος Ζαγόρας ακολουθεί. Αυθεντικές και φάγαμε 10 λεπτά. Δεν πειράζουμε, εντάξει. Θα κάτσει λίγο περισσότερο. Ναι. Αυθεντικές και παραδοσιακές γεύσεις στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Έχει το Πορκίτο, κύριε Τρέγια. Ναι. Ο καλύτερος γύρος της πόλης, Χοιρινός Κωτόπουλος, όπως και πολλές άλλες χειροποίητες νοστιμίες, σας περιμένουν. Θα αναφέρουμε ενδεικτικά κάποιες από αυτές τις σούπερ λακταριστές προσφορές. Ένα special burger και μια Coca-Cola μόνο με 4 ευρώ. Ένα κλαπ αλατικό και μια Coca-Cola 330 ml μόνο με 5 ευρώ. Και το μενού των δύο ατόμων που αποτελείται από δύο μπέργκερ, μια πατάτες, μια σαλάτα και μια Coca-Cola 500 ml μόνο με 10 ευρώ. Όλα αυτά μπορείτε να τα βρείτε στην Καραολή και Δημητρίου 52 πρώην διοικητηρίου και το delivery 2310-520-555. Κατεβάζοντας την εφαρμογή μας από το App Store ή από το Google Play και κάνοντας από εκεί την παραγγελία σας, σας περιμένει έκπτωση χορταστική 10%. Έτσι. Ακόμα και στη διαφήμιση του Πορκίτου να βάλει τον Άρη μέσα δηλαδή. Τι είπα, ναι, εδώ λέει λαχταριστές προσφορές, αυτό έβαλε και το super λαχταριστέ. Ναι, ναι, το super 3, κατάλαβε. Άντε να χάθει, να χάνεσαι. Είσαι φοβερός στην προπαγάνδα, εντάξει το καταλαβαίνω. Ναι. Είσαι... Κοίταξε τώρα, το συνώνυμο της προπαγάνδας έχει τα μούτρα σου.
Άντε. Λοιπόν, Μάζδα Μαρατίδης, εξειδικευμένο συνεργείο Μάζδα. Η καρδιά της Μάζδα χτυπάει ανατολικά στην Παπάφη. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευσης στα αυτοκίνητα Μάζδα. Με σέρβις, ηλεκτρονικό έλεγχο, φανοποιείο, βαφείο, ανταλλακτικά, ελαστικά, αξεσουάρ και μετρητή εμπίεσης RX. Μάζδα Μανατίδης, ένα όνομα εγγύηση με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές και προτεραιότητα δική σας ασφάλεια. Το Μάζδα έχει τώρα το μαστορά του, είναι ο Ιωάννης Αμανατίδης και το επιτελείο του. Διεύθυνση: Παπάφη 205, τηλέφωνο επικοινωνίας στο 2310-924-931. Επαναλαμβάνω, 2310-924-931. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ όλο το ακροτήριο του Λίμπερο και της εκπομπής Ράδιο Μαρμίτα εδώ μετά στο Τρέγια Ιατρόπουλο Ζάχο Ντρούλη Γρηγοριάδη. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας πρώτα Θεός για αύριο το βράδυ στις 9 με νέα εκπομπή Ράδιο Μαρμίτα. Ακολουθεί ο Γιώργης ο Ζαγόρας με την εκλεκτή παρέα του μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Με την εκπομπή Ζούγκλα, έτσι. Φύγαμε. Auf Wiedersehen.